Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στην Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα και σε σένα, Στέλιο Παπαντονίου. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα και σε σένα, Σάου. Είχαμε καιρό να τα πούμε, νομίζω, έτσι. Έχουμε αρκετό καιρό. Έχουμε αρκετό. Την προηγούμενη εβδομάδα, δύο φορές που σου είπα, δεν μπορούσες λόγω. Δεν μπορούσα. Εντάξει, είναι υποχρεώσεις. Πολλαπλασιάστηκαν από ό,τι είδα και από το PAOK Day. Έτσι έχεις κάνει καινούργια πραγματάκια, εντυπωσιακά μπορώ να πω. Και μπράβο σου, εγώ έχω να το λέω αυτό. Δεν έχει σχέση που είμαστε από διαφορετικές ομάδες. Πραγματικά σε θαυμάζω, διότι παλεύεις μια κατάσταση μόνος σου μαζί με τον Χρήστο. Ο Χρήστος δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Και κάνεις πράγματα που από το τίποτα είναι πολύ σημαντικά, έτσι. Μπράβο σου, εγώ αυτό έχω να πω. Άσχετα αν διαφωνούμε στα οπαδικά μου. Ναι, στα διαφωνούμε. Στα της ομάδας, οκ, διαφωνείς. Τώρα έτσι. Έτσι. Εγώ και δεν το λέω επειδή είσαι εδώ πέρα, πραγματικά θα ήθελα να υπήρχε πολλές φορές τώρα, το ξέρω πάλι μία, θα ήθελα να υπήρχε και ένας έτσι μεγαλύτερος και μικρότερος από εμένα η σχέση να κάνει κάτι ανάλογο για, την, για τον Άρη. Ας πούμε, να έχει έτσι ένα τέτοιο site για να το τρέχει μόνος του και να, μόνο να το τρέχει, να το τρέχει και να προσθέτεις πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα και είδα αυτό με το live βίντεο και το live σχολιασμό και τα αυτά. Είναι πολύ ωραία. Μπράβο, τι να σου πω. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Διάθεση να υπάρχει. Ναι, δεν είναι μόνο η διάθεση και μεράκι. Και αυτό. Βλέπω ότι τα έχεις αυτά τα πράγματα και ταλέντο. Λοιπόν, να μην σε κάνω άλλο γιατί τα 20 ευρώ που με έδωσες νομίζω πιάσαν τόπο. Περισσότερο δεν με είδε. 20 παίρνω από όλους, να ξέρεις, και από τους φίλους μου. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τάσος Λύπη έχει μια υποχρέωση, έτσι. Αύριο θα είναι εδώ πέρα. Να ξεκινήσουμε με τα διαδικαστικά και να μπούμε στο κύριος πιάτο, που τι είναι το κύριος πιάτο, πάντα ο σχολιασμός επικαιρότητας και για Άρη και για Πάο και Πάο και για Άρη. Έτσι, πάμε λίγο στα διαδικαστικά. Να ξεκινήσω με το πορκίτο ψητοπολείο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές πρόσφορες καθημερινά. Δύο μπέργκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα κλάπα λαϊκών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ επίσης. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρουλάκια. Όλα αυτά τα καλούδια και ακόμη περισσότερα μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριου και delivery στο 23 15 20 555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazda του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι που αλλού, στην Παπάφη 205, Στέλιο. Και τηλέφωνο για οποιαδήποτε απορία, ερώτηση έχετε προς τη Mazda Αμανατίδης. Νομίζω είναι πολύ γνωστό το τηλέφωνο. Εγώ το ξέρω, το έχω μάθει και απ' έξω, να σου πω την αλήθεια. 23 10 9 24 9 31. Να πούμε ότι είναι και βραδιά Champions League, όπως και η χθεσινή, έτσι. Έχει δύο πραγματικά ωραία παιχνίδια σήμερα. Τη Real. Real με City, με την Manchester City. Και το άλλο είναι το Lyon Juventus. Και επειδή το συζητούσαμε και λίγο, να ξεκινήσουμε και από αυτό, ποδοσφαιρικό είναι, έτσι, και αλλιώς ποιος δεν βλέπει ποδοσφαιρόπλος της Champions League, έτσι, δεν νομίζω. Ελά, όλοι. Όλοι, έτσι, στον πλανήτη νομίζω, όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο θα δει Champions League, δεν μπορεί να μην δει. Μου έκανε εντύπωση και το συζητούσαμε έξω, το ποσοστό που δίνει στην, τουλάχιστον τα ελληνικά, και λίγο πολύ αυτά παρεμφερεί όλα τα ποσοστά, έτσι. Στον άσο της Real Madrid, είναι έξω πραγματικό. Δεν ξέρω τι, κάτι ξέρουν και δεν μας το λένε. 3-30 η Real στην έδρα της με τη City. Δεν ξέρω, πολύ περίεργο. Εντός έδρας παιχνίδι 3-30. Η Real στην έδρα της 3-30. Ή μπορεί να κάνουν δώρο στους, πρωτοχρονιά πέρασε. Ξέρω εγώ, για το Πάσχα δεν είναι και κοντά. Το Πάσχα θέλει καμιά 40 μέρες και βάλε. Δεν ξέρω, τι να πω. Κάτι ξέρουν και δεν μας το λένε προφανώς. Θα το τιμήσω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Το ψιλοτίμησα ήδη. Θα βάλω άλλα 2 ευρουλάκια. Στοιχηματικά είναι ευκαιρία. Καλά, ευκαιρία είναι αυτά που βγαίνουν. Παίζει το ποσοστό, εγώ πάντα έτσι παίζω. Το ποσοστό σε σχέση με τις πιθανότητες που έχει να βγει. Αυτό ακριβώς. Αυτό. Το θεωρώ εξωπραγματικό. Δηλαδή, αν είναι 3-30 στην έδρα της, στην Αγγλία πόσα τη δίνει, έβλεπε, 5. Κατάλληλο. Ας δίνει 5 να γελάσουμε. Ας το δίνει 5. Βασικά θα εξαρτηθεί και από το αποτέλεσμα που θα έρθει τώρα. Ναι, εγώ λέω ότι είναι ένα αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτή την πρόκριση. Πώς θα το δίνει, δηλαδή. 0-0 σου λέω. Θα έχει ενδιαφέρον. 0-0 σου λέω. Α.
Και δίνει 3-30 στην Αμερική. Πόσο το δίνει, και το δίνει 5-6. Δεν θα σου κάνουν κανένα τέτοιο λάθος. Αυτά. Λοιπόν, είπαμε, ξεκινάνε 10 η ώρα τα παιχνίδια. Αύριο έχουμε και τα παιχνίδια του UEFA. Έτσι. Europa League, ναι, με το Ίντερ Λούτον Γκόρετς να είναι, γίνεται χωρίς θεατές. Χωρίς θεατές. Χωρίς δημοσιογράφους. Από το στούντιο λέει θα το σπικάρουν, το άκουσα. Ναι, και το σπικάζ από την τηλεόραση θα γίνεται από το στούντιο και θα είναι μόνο η κάμεραμάν και οι φωτογράφοι εκεί πέρα. Όπως και το της Κυριακής που είναι το ντέρμπι κορυφής Juventus Inter, λέει δεν θα ούτε φιλάθλους και θα το δείξει, ενώ φυσικά τα δικαιώματα προφανώς είναι σε κάποιο συνδρομητικό, θα το δείξει λέει δημόσιο κανάλι για να μπορούν να το δουν όλοι, εφόσον δεν θα μπορούν να πάνε στο γήπεδο. Στην Ιταλία πρωτοφανή πράγματα συζητούσαμε και με τον Τάσο τις προηγούμενες μέρες και η πόρτα μας τύπησε. Λογικό ήταν ότι θα γινόταν κάποια στιγμή, έτσι. Ναι, αφού ήρθε δίπλα. Και φυσικά πώς 52 νομούς έχουμε. Αν ας πούμε βάζαμε πόσο τη εκατό να μείνει στην πόλη μας το πρώτο κρούσμα, νομίζω ότι θα το έδινε ένα 10. Να σου πω την αλήθεια. Πήγε η νεαρά στο Μιλάνο για την επίδειξη, λέει, μόδας, είχε εβδομάδα μόδας. Κόλλησε. Στο Αχέπα είναι. Ναι. Γι' αυτό είδα το μεσημέρι τρέχα σαν τα ποντίκια, τρέχα στου δρόμου, να σου πω ο κόσμο. Και σήμερα και το λεωφορείο τώρα ήταν πιο άδειο. Προσοχή, εγρήγορση, όπως το λένε, αλλά όχι και πανικό. Είπαμε, μην τρελαθούμε. Προφανώς. Λίγο τα πράγματα είναι δεδομένα. Τα θέματα υγιεινής, να προσέξουμε, να φιλούμε τα χέρια μας συχνά και τα λοιπά. Έτσι, όπως τα λες. Απλά πράγματα τα οποία όμως είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Είναι χρήσιμα και δεν τα κάνουμε, να πω την αλήθεια, έτσι. Ο Έλληνας ειδικά δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή να πλένει τόσο τακτικά τα χέρια του και εντάξει, λίγο πριν το φαγητό, ναι. Μετά το ψιλοξεχνάμε, έτσι. Αυτό. Εντάξει, λοιπόν, αυτά να έχουμε λίγο και το μυαλό μας. Δεν χρειάζεται πανικός. Τα δεδομένα τα ξέρουμε. Και μην διαβάζετε, εγώ το λέω προς όλους, μην διαβάζετε από το ίντερνετ, ρε παιδιά, μην διαβάζετε. Δηλαδή γενικά, όχι, ας τον κορονοϊό. Έχεις μία ασθένεια, κάτι. Κάποια συμπτώματα. Μην πατάς να διαβάζεις από το ίντερνετ. Τεράστιο λάθος. Το έχω κάνει και εγώ γι' αυτό. Μην διαβάζεις. Θα άμα διαβάσεις, θα πάρεις φόρα και θα πες, δεν ξέρω αν είσαι σε τρίτο, τέταρτο, τελείωσες. Θα πες από τον μπαλκόν. Μην διαβάζετε από το ίντερνετ. Ο καθένας μπορεί να γράψει το οτιδήποτε. Μην διαβάζετε από το ίντερνετ, ειδικά σε θέματα υγείας, έτσι. Αυτή είναι η προτροπή μου. Νομίζω και για τρίτο λένε. Ό,τι και να έχεις, ό,τι και να έχεις, δεν είναι το αποτέλεσμα που σου βγάζει την κορυφή. Ναι. Δεν υπάρχει άλλο. Ψάξτε γραφείο τελετών. Ναι, με λίγα λόγια. Αυτό δεν υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως. Καλά, τα είπαμε το γενικό σχόλιο και για την επικαιρότητα, έτσι, την εκτός αθλητισμού. Έτσι κι αλλιώς, ποικίλο περιοδικό είμαστε. Έτσι, δεν είμαστε μόνο για να σχολιάζουμε τα αθλητικά δρόμενα. Έτσι, τα πάντα όλα. Σχολιά. Στα πάντα όλα και μέσα στον κόσμο είμαστε κι εμείς. Και κομμάτι του κόσμου είμαστε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως σιγά-σιγά, Στέλιο. Έχουμε την τελευταία αγωνιστική, έτσι, ναι. Αν και την ομάδα σου την απασχολούν και άλλα πραγματάκια, έτσι, δικαστικού περιεχομένου θα μας τα πεις, θα δώσεις το ρεπορτάζ. Το αγωνιστικό, όσον αφορά το αγωνιστικό, έχουμε την τελευταία αγωνιστική που είναι όλοι 7 η ώρα. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν οι τρεις τελευταίες. Τώρα θα μου πεις έχει λιγότερες αγωνιστικές, είναι μόνο η τελευταία, έτσι. Ναι. Ναι, ήταν οι τρεις τελευταίες την ίδια ώρα γίνονταν. Τώρα είναι λιγότερες αγωνιστικές, βάλαν μόνο την τελευταία που είναι 7 η ώρα την Κυριακή. Ωραία, δώσε μας το ρεπορτάζ από ΠΑΟΚ. Ποιο είναι. Τι έχει να κάνει και το αγωνιστικό και το εξαγωνιστικό, έτσι, γιατί έχει θέματα η ομάδα σου. Και μετά θα πω κι εγώ. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να διαχειριστεί την ήττα από τον Ολυμπιακό. Μια ήττα η οποία ήρθε με κακή εμφάνιση. Και σε συνδυασμό με το ότι σε ένα εντός έδρας παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεν απείλησε όσο έπρεπε, δεν θα ήταν τόσο επιθετικός όσο έπρεπε. Γενικότερα. Έχει προκύψει μια γκρίνια στο αγωνιστικό μετά την ήττα αυτή από το κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Και γενικότερα σε τέτοιες και καταστάσεις χρειάζεται σωστή διαχείριση. Σωστή διαχείριση έτσι ώστε να μην εξελιχθεί το πράγμα άσχημα για τον ΠΑΟΚ και χαθεί τόσο ο στόχος του πρωταθλήματος. Μπορεί να είναι στο μείον 5 ο ΠΑΟΚ, όμως υπάρχουν άλλες 10 αγωνιστικές για τα play-off και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να κοιτάξει στα μάτια όλα τα παιχνίδια, να διεκδικήσει την νίκη και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει. Νομίζω ότι το παιχνίδι, το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ξάνθη είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε ο ΠΑΟΚ να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις και να αρχίσει να ξαναπιστεύει ο κόσμος στις δυνατότητες της ομάδας. Γιατί μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό διακρίνω πως υπάρχει μια
έτσι, δυσπιστία για, για την εικόνα και την απόδοση που υπάρχει στον ΠΑΟΚ. Να πούμε πως ο Γιώργος Σαββίδης ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει θέμα τεχνικής ηγεσίας και ότι στηρίζει τον Αμπέλ Φερέιρα, που σίγουρα και αυτός έχει ευθύνη για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα δεν δίνει την κατάλληλη εικόνα που θα ήθελαν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Στην σημερινή προπόνηση υπήρξαν προβληματάκια με τους Βιερίνια και Πέλκα και νομίζω πως είναι ένα καλό... καμιά καλή ευκαιρία να δούμε το πώς θα μπορέσει να το διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα ο ΠΑΟΚ. Και είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να μπει ο ΠΑΟΚ στα play-off και να αρχίσει να κερδίσει και ντέρμπι. Γιατί στα ντέρμπι ο φετινός ΠΑΟΚ δεν έχει και τόσο καλό απολογισμό. Έχει μόνο μία νίκη. Τώρα από εκεί και πέρα να αφήσουμε τα αγωνιστικά και να πάμε και στα δικαστικά. Καθώς σήμερα είχαμε μια εξέλιξη που αφορά το αίτημα που κατέθεσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την υπόθεση πολυδιοκτησίας και την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Το συγκεκριμένο αίτημα απορρίφθηκε σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας και αυτό το οποίο έχει να κάνει, αυτό ουσιαστικά που σημαίνει αυτό είναι ότι ο αθλητικός δικαστής θα μπορεί να δικάσει κανονικά την συγκεκριμένη υπόθεση. Όμως το περίεργο της όλης κατάστασης είναι το γεγονός ότι την Παρασκευή ορίστηκε ο εισηγητής που θα έκρινε ουσιαστικά το αν θα γινόταν δεκτό το αίτημα του ΠΑΟΚ ή όχι, για να του δώσουν την προσωρινή διαταγή ουσιαστικά για να αναβληθεί η δίκη στον αθλητικό δικαστή. Και χθες μάθαμε πως ο εισηγητής δήλωσε κόλλημα και άλλαξε ο εισηγητής μια μέρα πριν βγει η απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας. Κάτι το οποίο είναι λίγο περίεργο γενικότερα, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να βγάζει διαρροή μετά την συγκεκριμένη απόφαση και να αναφέρει τα εξής. Στην χώρα των θαυμάτων που ζούμε συνέβη και αυτό και φυσικά πλέον τίποτα δεν μας εκπλήσει. Ο εισηγητής της προσφυγής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο ΣΤΕ, ο οποίος είχε οριστεί την Παρασκευή 21 Δευτέρου, αντικαταστάθηκε ευνίδια χθες, Τρίτη 25 Δευτέρου. Και ότου θαύματος, σήμερα Τετάρτη, ανακοινώθηκε η απόρριψη του αιτήματος της προσωρινής διαταγής. Διαδικασία που παραπέμπει ξεκάθαρα στις πρόσφατες πρακτικές της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και την αλλαγή μελών. Και την αλλαγή μελών της εν μέσω εκκρεμωδικίας από τον χαριτωμένο στις χθεσινές φωτογραφίες Λευτέρη Αυγενάκη, που κοντεύουμε να ξεχάσουμε ότι είναι υπαρκτό πρόσωπο. Τα πλοκάμια του Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον αγγίζουν όλους τους τομείς της χώρας και όσο πιο αργά το αντιληφθούν όλοι, τόσο πιο πολύ θα διολυσταίνει η δημοκρατία. Προφανώς η ίσονος σημασίας εξέλιξη αυτή δεν αλλάζει την πρόθεσή μας να καταρρύψουν τις φαντασιώσεις της καταγγελίας σε οποιοδήποτε κανονικό δικαστήριο, όπως ήδη έχουμε προαναγγείλει. Αυτή ήταν και η θέση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την απόρριψη του αιτήματός της από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό σημαίνει ότι θα ορίζεται, γιατί και εγώ έτσι ψιλοέριξα μια ματιά, αυτό με πιο απλά ελληνικά σημαίνει ότι ορίζεται άμεση δικάσιμος της υπόθεσης. Ουσιαστικά ο αθλητικός δικαστής μπορεί να προχωρήσει και να εκδώσει απόφαση. Φυσικά Εκδικαστεί η υπόθεση. Εκδικάστηκε η υπόθεση. Με αυτό. Την Παρασκευή παραδίδουν την υπόθεση. Ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Εκδικάστηκε, άρα με αυτό, άρα είναι έτοιμος για απόφαση τώρα, έτσι. Ναι, μπορεί να βγάλει απόφαση χωρίς να τον δεσμεύει κάτι. Ναι. Την Παρασκευή 12 η ώρα, όσοι Παρασκευή 12 η ώρα έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν τα απαραίτητα υπομνήματα. Ναι, και οι δύο ομάδες. Φυσικά εδώ πέρα υπάρχει και ένας αστερίσκος. Το γεγονός ότι απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει αναμονή. Υπάρχει αναμονή γιατί και ο ΠΑΟΚ και η Ξάνθη έχουν προσφύγει και στο εφετείο Αθηνών. Mm. Οπότε η εκδίκαση στο εφετείο έχει οριστεί για τις 2 Απριλίου. Οπότε ανάλογα τι θα αποφασίσει και το εφετείο, θα δούμε αυτό, θα πάει. Αυτό όμως επειδή έχεις δίκιο, αλλά επειδή το διάβασα, αυτό δεν δεσμεύει να βγει απόφαση από τον δικαστή. Έτσι. Ναι. Δεν το δεσμεύει αυτό το πράγμα. Ναι, εντάξει, έχει πολύ νομίζω συνέχεια το πράγμα. Οπότε καλά έκανες και έδωσες και το ρεπορτάζ. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα τρέξει ακόμη περισσότερο η περίπτωση αυτή. Ξέχασα και θέλω εδώ, γιατί και πραγματικά ήταν χθες να το αναφέρω, δεν έγινε, όλοι ξέρετε για τους λόγους. Λοιπόν,
για μια εκδήλωση που γίνεται και εσύ, θέλω και εσύ αν μπορέσεις και από το PAOK Day να το προωθήσεις αυτό, Στέλιο. Είναι ένας φιλικός αγώνας που γίνεται νομίζω δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Είναι μια παρέα Αριανών και μια παρέα Παοξίδων, οι οποίοι έχουν ο καθένας, επειδή είναι δύο παιδιά, ο Ιωακήμ και από ό,τι διαβάζω εδώ του ΠΑΟΚ είναι ο Δημήτρης, να μην πούμε το επίθετο, δεν παίζει και Ιωακήμ και Δημήτρης, οι οποίοι έχουν ο καθένας στον γκρουπ από μια σελίδα, ο καθένας για την ομάδα του, το ρετρό μπάσκετ, Άρης μπάσκετ ρετρό, και αντίστοιχο το ΠΑΟΚ μπάσκετ ρετρό είναι του Δημήτρη από ό,τι καταλαβαίνω, και κάνουν έναν αγώνα μπάσκετ για φιλανθρωπικό φυσικά σκοπό, να διαβάσω και ποιος είναι, πού θα πάνε αυτά τα πράγματα, τα οποία, δηλαδή η είσοδος θα γίνει, τα λίγο τα έκανα σαλάτα έτσι, εντάξει, λογικό. Να πω ότι το παιχνίδι αυτό που γίνεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα γίνει το Σάββατο στις 7.30 ώρα στο γήπεδο της Χάνθ. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, εδώ από ό,τι διαβάζω από το, ας το πω, ρεπορτάζ που έστειλε ο φίλος μου Ιωάκη. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, το οποίο θα μπορεί να φέρει ήδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, τρόφιμα κτλ. Που θα διατεθούν στο σύλλογο Πράξη Αγάπης. Ναι, θα παίξουν μπάσκετ τα παιδιά. Να σου πω την αλήθεια, πήγα να ρίξω κανένα τριποντάκι κι εγώ, αλλά είμαι τώρα προπόνητος. Και πριν τον αγώνα θα βραβευτούν ο Γιώργος Χρυσανθόπουλος, που ήταν πρώην καλοδοσφαιριστής του Άρη, και ο Γιάννης Γιαννούλης για την προσφορά τους στον Άρη Θεσσαλονίκης και στον ΠΑΟΚ αντίστοιχα. Επαναλαμβάνω. Σάββατο 7.30 στο γήπεδο της Χάνθ, ελεύθερη είσοδος, έτσι, μπορείτε να φέρετε όμως μαζί σας, θα παρακαλούσα ας πούμε να φέρετε μαζί σας ήδη πρώτης ανάγκης, παιχνίδια, τρόφιμα, το οτιδήποτε, καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα διατεθούν στο σύλλογο Πράξη Αγάπης. Να μην διαβάσω το από πάνω, είναι πραγματικά δύο σελίδες, το Άρης Θεσσαλονίκη BC Retro και το ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη BC Retro. Είναι δύο σελίδες, μία για τον Άρη, μία για τον ΠΑΟΚ, που μιλάνε φυσικά για τα μπασχετικά τμήματα από ό,τι καταλάβατε. Ρετρό. Και φυσικά το οτιδήποτε έχει σχέση και με τις μάχες Άρης ΠΑΟΚ τις παλιές και τέτοιο. Αυτό είναι άμα δεις φωτογραφία από το περσινό παιχνίδι. Πραγματικά πολύ μια ωραία, πολύ, ωραία, πολύ ωραία σκέψη. Πέρσι από ό,τι διαβάζω στην Πηλαία, τώρα δεν ξέρω αν εννοεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ ή άλλο γήπεδο στην Πηλαία. Θυμάμαι ότι έγινε το φιλικό, γιατί και πέρσι το λέγαμε, αλλά δεν θυμάμαι που έγινε, για να μην λέω έτσι ψέματα, μην κάνω και τον έξυπνο. Η φωτογραφία είναι το περσινό μάτς, δεν νομίζω. Νομίζω είναι το του ΠΑΟΚ το γήπεδο, από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, για καλό σκοπό. Ο καθένας που θα μπορεί να πάει, έστω ένα πακέτο μακαρόνια, ένα πάλιο παιχνίδι, το οτιδήποτε έχει, σε καλή κατάσταση να παρακαλούμε, θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Επαναλαμβάνω, Σάββατο στις 7.30 όλα όσα μαζευτούν θα πάνε στο σύλλογο Πράξη Αγάπης. Να πω τα συγχαρητήρια μου από μένα και στον Ιωακήμ και στον Δημήτρη. Μπράβο στα παιδιά. Και μακάρι να συνεχιστεί, γιατί όπως λένε και γράφουν, θέλουν να το κάνουν να γίνει θεσμός αυτό το φιλικό. Και μπορεί και του χρόνου υγεία να έχουμε, να πάω να έρθω να σας βάλω καμιά 40 πόντους, να σας πάρω το κεφάλι έτσι κλακ, να χάσετε καμιά. Σα 150 με 20, ας πούμε. Κατάλαβα. Να πάω παίξω πατράιλι, ξέρεις, πατράιλι. Εδώ πέρα. Λοιπόν, έτσι ήμουν στο σχολείο. Playmaker του σχολείου, να ξέρεις. Λοιπόν, αυτά. Και άμα μπορείς και εσύ να το προωθήσεις, καλό θα είναι. Από το PAOK Day. Λοιπόν, θα πάμε τότε στο πρώτο διάλειμμα. Βλέπω και μισή ακριβώς. Μέσω μετά θα μπω εγώ με το. Ρεπορτάζ. Τα αποδελτίωση θα κάνουμε από το ρεπορτάζ του Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, γιατί σου είπα ότι στο μπάσκετ έγινε ένα καλό. Συνδυάστηκε αυτό το καλό. Έχασε το Ρέθυμνο, βέβαια. Αυτοκτόνησε το Ρέθυμνο, γιατί από ό,τι διαβάζω δεν το πήρε χαμπάρι. Έχανε μέχρι 15 πόντους η ΑΕΚ. Μέσα στην έδρα από το Ρέθυμνο. Έχανε 15 πόντους και έρθε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα με 2 ελεύθερες βολές του Τολιόπουλου. Το βλέπα τα τελευταία 5 λεπτά, να σου πω την αλήθεια. Και οι όποιες ελπίδες έχει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ να σωθούν, άμα είχε κερδίσει το Ρέθυμνο, νομίζω θα ήταν ακόμη λιγότερες έως μηδαμινές. Τώρα, επειδή έχει και δύσκολο πρόγραμμα το Ρέθυμνο, δεν ξέρω εσείς, όχι, δεν παίξατε ούτε εσείς, αλλά δεν ξέρω πού το έχετε. Για να το έχουμε εμείς το Ρέθυμνο εδώ, άρα εσείς το έχετε εκτός. Μάλλον έτσι είναι. Γιατί ο Άρης ακολουθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, έτσι. Άρα εσείς το έχετε εκτός, εμείς το έχουμε εντός το Ρέθυμνο, γιατί χάσαμε 7 πόντους εκεί. Λοιπόν, μας ενδιαφέρει το μπάσκετ τουλάχιστον εμένα, πιστεύω και εσένα. Θα πούμε και εκεί και εσύ για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και εγώ για τον, για τον μπάσκετ της ομάδας μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά είπαμε όσο υπάρχει έστω και 1% πιθανότητα, πρέπει να δοθεί η μάχη, να σωθούμε αγωνιστικά. Τώρα τα άλλα για αναρδιοθρώσεις και τα λοιπά. Που ακούγονται αριστερά. Ναι, ακούγονται, εντάξει, καλό είναι να ακούγονται.
Γιατί αν δεν ακούγονται, βλέπω του χρόνου Άρης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα γίνει μια πρωταθληματάρα στην Α2. Κάτσε καλά. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, θα το κάνουμε το λάθος. Αν πατήσεις το Enter, θα βγει το τραγούδι και θα μπει η επόμενη διαφήμιση. Πώς το καταλάβεις. Το Enter, πώς το πατάω κατά λάθος. Έχω το κινητό δίπλα και πάτησα το Enter, φεύγει η διαφήμιση, φεύγει το τραγούδι και μπαίνει η διαφήμιση. Λοιπόν, κάτσε λίγο, θα το διορθώσουμε έτσι και στον αέρα. Δώσε μας 10 δευτερόλεπτα. Είναι αυτό που λένε ότι το κλισέ. Ότι είμαστε ζωντανή εκπομπή, είναι, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Ζωντανή εκπομπή είμαστε εξάλλου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μετά και το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Θέλω να πιστεύω καλή. 23-10-287-38 αν θα ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς μπορεί να φιλιαρούμε για όσο θέλουμε. Θέλουμε να ακούσουμε όμως και τη δική σας άποψη, τη δική σας σκέψη για το οποιοδήποτε θέμα, όχι μόνο από αυτά που λέμε εμείς, έτσι. 23-10-287-38 Ο Στέλιος μας έδωσε το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ. Σε λίγο και του οτιδήποτε υπάρχει από το μπάσκετ. Εγώ τώρα τι να σας πω για ποδόσφαιρο. Δώστε μου 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Τους διαιτητές έχει ένα ενδιαφέρον. Βασικά. Για να λέμε έτσι, γιατί άκουσα και το Χρυσανθό την περισσότερη εκπομπή του All About Ours μαζί με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Το μάτς της Κυριακής για τον Άρη είναι ένα διάφορο παιχνίδι όσον αφορά το βαθμολογικό. Επαναλαμβάνω, με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος και δεν θα πρόκειται να αλλάξει αυτό, μην ακούτε το οτιδήποτε. Ρεπόρτερς Παναθηναϊκού, αν ακούσετε, λένε ότι οι ελπίδες είναι από μηδαμινές ως μηδέν. Δεν μπορώ να σου πούνε μηδέν, σου αφήνουν πάντα ένα παράθυρο για το θαύμα των θαυμάτων. Καμιά ομάδα δεν έχει επιστρέψει από τέτοια τιμωρία, δεν έχει ξετιμωρηθεί και πολύ περισσότερο ο Παναθηναϊκός. Έτσι, όταν δεν έχουν ξετιμωρηθεί και ανάλογα περιστατικά μεγαλύτερες ομάδες, δεν μπορεί να κάνει εξαίρεση η UEFA στον Παναθηναϊκό. Με το δεδομένο λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός είναι τιμωρημένος, ο Άρης και όλες οι ομάδες βασικά που θα είναι στην εξάδα είναι στο Europa Link της επόμενης περίοδου. Εδώ να κάνουμε μια, να ανοίξουμε μια, και το ξέρεις και εσύ αυτό το θέμα, ότι είναι και η τελευταία χρονιά βασικά, εκτός αν αύριο περάσει ο Ολυμπιακός, αν προκριθεί και κάνει, είμαστε πόσους βαθμούς πίσω είμαστε, το έβλεπα αλλά δεν το θυμάμαι τώρα να σου πω Στέλιο. Βαθμούς δεν το θυμάμαι, αλλά σε περίπτωση αποκλεισμού υπάρχει κίνδυνος η Ελλάδα να πέσει ως και στην 18η θέση. Και στην 20η μπορεί να πέσει, αν κάνει η Ελβετή που είναι πιο κάτω. Η Βασιλεία κέρδισε μέσα στο ΑΠΟΕΛ, έτσι. Κέρδισε και πολύ, δηλαδή θα κάνει πρόκριση. Έτσι κι αλλιώς, αν κάνει και νίκη, θα θέλουν άλλη μία νίκη μετά στα δύο παιχνίδια που θα παίξουν, γιατί έχουν περάσει 0-3 νομίζω έλεξε το πρώτο μάτς, έτσι, ή 1-3-0-3. Οπότε η πρόκριση είναι δεδομένη. Αν κάνουν νίκη τώρα, θα θέλουν άλλη μία νίκη για να μας περάσει και η Ελβετία. Και κατρακυλάμε όσο πάμε πιο κάτω. Αυτό τι σημαίνει, ένα στο Champions League, έτσι. Ένα στο Champions League, ο οποίο θα παίζει. Αυτό όμως δεν το καταλαβαίνω. Γιατί λέει ότι θα παίζει από τον Ιούλιο. Από τον Ιούλιο δεν έπαιξε και φέτος. Και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τρία ματς δεν έπρεπε να δώσουν για να μπουν στους ομίλους. Όχι, ένα έδωσε ένα γύρο λιγότερο. Ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έδωσε ένα λιγότερο, έτσι. Ναι. Αν έχει δίκιο, ο Ολυμπιακός έπαιξε τρία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός θυμάμαι ότι έπαιξε τρία παιχνίδια για να μπει στους ομίλους. Έχεις δίκιο. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ μπήκε μετά. Από τώρα. Στο δρόμο. Ουσιαστικά το μονοπάτι του πρωταθλητή σε ευνοεί γιατί παίρνει ένα γύρο πιο μετά. Ναι, 15 μέρες αργότερα. Ναι. Δεν και λίγο βέβαια, έτσι. Ιδιαίτερα στους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει και η προετοιμασία των ομάδων δεν είναι καθόλου λίγο. Τα δεδομένα λένε ότι μία ομάδα από τον τρίτο γύρο. Έτσι. Δηλαδή τρεις θα πρέπει να περάσεις για να παίξεις. Και φυσικά θα βγαίνουν. Νομίζω άλλες τρεις UEFA, έτσι. Και τι UEFA, αυτό τώρα δεν το καταλάβει με το UEFA 2 και UEFA 3, δηλαδή το υποβαθμίζουν πολύ το UEFA, από ό,τι καταλαβαίνω. Θα υπάρχει και UEFA 2. Κάτι σαν Ιντερτότο, κάτι ναι, τέτοιο. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, πρώτα υπήρχε το Κυπελούχον, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είσαι και μικρότερος. Το Κυπελούχον δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι, πόρε φίλε. Δεν θυμάσαι το Κυπελούχον, έτσι. Δεν το θυμάμαι να το έχω παρακολουθήσει. Σαν, Κύπελο Κυπελούχον. Σαν Κύπελο Κυπελούχον το ξέρω, ήταν, αλλά. Να το δω. Ναι. Έτσι, ήταν ναι. Το πρωταθλητριό που λέμε τώρα Champions League. Που, καλά, τώρα Champions League παίζει και ο τέταρτος. Τότε έπαιζε μόνο πρώτος. Μόνο πρωταθλητής, έτσι. Υπήρχε το Κύπελο Κυπελούχον. Το έπαιζε ο Κυπελούχος. Εκτός αν ο φιναλίστ είχε πάρει W αυτός και έπαιζε ο φιναλίστ και ήταν και το UEFA.
Γιατί δεν ξαναγυρίζουν, είναι πολύ ωραίο αυτό. Τι UEFA 2 και UEFA 3 και Super League 2, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Υποβάθμιση. Και στο, αν παίζει στο UEFA 2, τέλος πάντων, θα παίζει με κάτι χώρες, Λετωνία. Τι είναι αυτό, τι ουσιαστικά θέλουν, τι να, θέλουν να προσέξουν περισσότερο τις ομάδες και τις χώρες που για έχουν. Για να γλιτώνουν ταξίδια. Για να γλιτώνουν ταξιδάκια. Μπράβο, το φοβερό τέτοιο. Μην το κάνεις, ρε φίλε. Πες βγάλετε έξω αυτές τις χώρες, άμα είναι. Ή αντί να. Δεν μπορεί να το πει. Αντί να βγαίνουν πέντε, ας βγαίνουν δύο. Από αυτές τις χώρες. Δηλαδή, δεν γίνεται. Θέλεις να το εξαπλώσεις, μετά θες να το περιορίσεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει. Θέλει να το εξαπλώσει, ναι. Απλώς θέλει να έχει μια ξεχωριστή, ναι, θέση για τους τόπους. Δηλαδή δεν θέλει η αγγλική ομάδα να πηγαίνει, ξέρω εγώ, στη Λευκορωσία. Όχι, ρε φίλε, να πάει στη Λευκορωσία, μα είναι. Γιατί να μην πάει, δηλαδή. Δεν το κατάλαβα. Ποιος να πηγαίνει, ο Έλληνας, δηλαδή. Ναι. Και εγώ, γιατί να πάω στη Λευκορωσία, τι να δω, δηλαδή, στη Λευκορωσία, αν παίξει ο Άρης. Λέω, τι να δω. Δύο δέντρα και καμιά έρημο. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, πιστεύω αστεία πράγματα. Τέλος πάντων, αυτοί τα ξέρουν καλύτερα. Έχουμε όμως έναν φίλο στην αναμονή, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νάτος, ο Χρήστος. Έλα, ρε Χρυσταρά. Έλα, Ζάχο, τι έγινε χτες. Εντάξει, η κατάσταση. Εντάξει, λογικά είναι, θα ηρεμήσει η κατάσταση. Εντάξει, γίνονται αυτά τα πράγματα, είπαμε. Τα βρήκατε ή ακόμα είμαστε σε διάσταση. Εντάξει, δεν χάσαμε τίποτα. Εντάξει, ρε φίλε, είπαμε. Εντάξει, έγινε ό,τι γιατί έγινε. Γιατί ναι, μετά βγήκανε, ας πούμε, κάποιοι, δεν ξέρω αν άκουσες, και λέγανε ότι εντάξει, ήσασταν ωραία με τις κόντρες σας, σας ακούγαμε, εντάξει, αυτά, ξέρω εγώ, να μην χαλάσει το δίδυμο και αυτά. Όχι, δεν χαλάει το δίδυμο προς το παρόν, αυτό είναι δεδομένο, θα συνεχιστούν, ναι, οι εκπομπές. Εντάξει, έγινε ό,τι έγινε, θεωρώ καταγράφηκε, δεν χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια. Γιατί ο Τάσος είπε και εγώ είπα κάτι παραπάνω, αν και ο Ζάκος κάτι παραπάνω, μας ξεφύγανε. Λίγο ακροατής, λίγο έτσι, κατάλαβες. Εγώ αυτό που έχω να πω, Χρήστο, είναι ότι πραγματικά καταγράφηκαν ό,τι ήταν καταγραφή. Εγώ δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Δηλαδή, αν μου ζητήσει κάποιος το λόγο, θα απαντήσω βέβαια, αλλά δεν θέλω να το κάνω. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ. Θα απαντήσω, ναι, αν σε εισαγωγικά προκληθώ. Αλλά έγινε ότι είναι καλό να το αφήσουμε πίσω και να κοιτάξουμε να γίνουν και οι επόμενες εκπομπές, να τελειώσει, ναι, και αυτό το πρωτάθλημα και υγεία να έχουμε και βλέπουμε. Έτσι, υγεία. Και εγώ πήρα πιο πολύ αφορμή, μια που έλεγε τώρα για το κυπελούχο. Ξέρεις, εγώ έχω στο νησί τα τρία κύπελα, τα ξέρεις. Η Μάντσεστερ λες. Ναι, με την Μπαρσελόνα. Στον τελικό με την Μπαρσελόνα. Το θυμάμαι τον τελικό. Με το Χιούς, με το Μαρκ Χιούς. 2-0 νομίζω έχει έλειξει αυτό το. 2-0, θυμάμαι καλά. 2-0 κύρδισε η Μάντσεστερ. Ναι, και από εκεί και πέρα καταργήθηκε σιγά σιγά το κυπελούχο. Ναι, πρέπει να ήταν από τα τελευταία. Μία βλακία και μισό. Μια χαρά ήταν το κυπελούχο. Τώρα αυτό είναι καλύτερο δηλαδή που θα γίνει τώρα, δεν το κατάλαβα. Όχι, καλύτερα. Αυτό που έπαιρνε το κύπελο στη χώρα του έπαιρνε το κυπελούχο. Κυπελούχο. Α το ξανακάνουμε. Μα βάλα τώρα και δεύτερε διοργανώσει και. Αυτό ξεκινάει του χρόνου. Ναι, νομίζω του χρόνου. Όχι του χρόνου, του πιο χρόνου. Τελευταία είναι αυτή που σου είπα τώρα, που θα είναι με αυτόν, ναι, τον, νομίζω, από την επόμενη χρονιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, Ζάκο, ναι, άκου λίγο να σε πω. Έτυχε προχθές, έβλεπα στη Γερμανία ένα μάτς. Ποιο μάτς? Έπαιζε η πρώτη Μπάγκερ με την Μπάτερμπορ την τελευταία. Ναι. Και τους έχει κάνει τελευταία 2-2 μέσα στην Μπάγκερ, ναι, και κοντεύει να το πάρει το παιχνίδι. Πρόσεξε. Και βλέπω αυτή την Μπάτερμπορ και λέω. Μια μεικτή, λέω, άμα κάνει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, λέω, δεν την κερδίζει αυτήν. Καλά, εντάξει, άλλο επίπεδο. Εσύ, γενικά. Άλλο, ρε φίλε, εντάξει, δεν γίνονται αυτά. Και οι τελευταίες σου. Και οι τελευταίες. Αν και έπιασε ένα πρωτάθλημα που πιστεύω, Χρήστο, ότι αν βγάλει την Bayern. Ναι. Βγάλει την Bayern, όλες οι άλλες ομάδες, όλες. Πιστεύω, ναι, ότι από τουλάχιστον από τις 5-6 ας πούμε, μεγάλες, ας το πούμε, στην Ελλάδα, παίζονται μέσα έξω. Δεν παίζονται. Μια χαρά παίζονται. Όχι, Ζάχου, γιατί άμα δεις, έχω δει τη Λειψία, τρέχουν σαν λες και είναι ντοπαρισμένοι. Ναι. Λειψία, η Ντόρτμουντ, έχει πράγμα. Άλλο λέω. Δηλαδή, αν κληρωθεί. Α, θα πω και την ομάδα σου για να μην φανεί έτσι τέτοιο. Αν κληρωθεί όπως έπαιξε, ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ, άσχετα όταν έπαιξε τότε. Ήταν αδιάφορο το μάτς τότε. Άμα παίξει ΠΑΟΚ. Ναι, άμα παίξει ΠΑΟΚ Ντόρτμουντ, δεν λες αποκλείστηκα. Αυτό λέω εγώ. Αν παίξουμε την Bayern, λες αποκλείστηκα. Πάω ναι, τον κόσμο. Ναι. Πρέπει να πετύχεις και στην κακή του. Θα είσαι εσύ στην καλή σου μέρα. Ωραία. Και στην κακή θα τους. Σου πω το ίδιο παράδειγμα που λέω συνέχεια, γιατί έχει σχέση με την ομάδα μου. Ο Άρης έπαιξε μέσα στη Leverkusen, έτσι. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το παιχνίδι. Μπάγκερ Leverkusen Άρης. Έπαιξε εδώ. Ναι. Είναι τη χρονιά τη Μαδρίτης, έτσι. Έπαιξε 0-0, έφερε εδώ σε ένα μάτς, δεν έγινε και φάση. Μισή φάση ο Άρης. Και πήγε, έπαιξε μέσα στη Γερμανία. Εκείνη τη χρονιά η Μπάγκερ Leverkusen
Έχασε το πρωτάθλημα. Μου μιλάς για μεμονωμένα παιχνίδια. Εντάξει. Εάν πάρουμε μια ομάδα δικιά μας και την βάλουμε μέσα στην Bundesliga, πού θα τερματίσει. Δεν σου είπα αυτό. Μα σου λέω γιατί άμα κληρωθεί στο τέλος και δεν μπορεί να πάει η ελληνική ομάδα να παίξει το πρωτάθλημα, σου λέω. Κοίταξε, σε δύο παιχνίδια, εντάξει, ναι. Έχει τύχει. Ας πούμε. Και στην Τότρα πήγε και έρεσε ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Ναι, σου λέω άμα παίξει με την Bayern. Μπορεί να πάει να ξανα. Ναι, μα εσύ μου ξέρει τι μου λες. Ναι. Ωραία, εγώ σε βάζω Άρης παίζει με την Bayern. Παίζει 10 φορές, κάνει μία νίκη. Θα κάνει 9 ήττες από την Bayern. 10 θα κάνει. 9 δεν θα κάνει, 10 θα κάνει ήττες. Λοιπόν, είδε τι. Αυτό σου λέω. Ναι, αυτό σου αλλά λέω. Είναι την Bayern. Σου λέω ότι η Bayern είναι η Bayern και όλοι οι άλλοι. Και σου θυμίζω ότι αυτό το μάτσο Άρης μέσα στη Leverkusen που εκείνη τη χρονιά να το ολοκληρώσω. Εκείνη τη χρονιά έχασε πρώτη τελευταία αγωνιστική έχασε από την Bayern το πρωτάθλημα. Έτσι. Ναι, αλλά πρόσεξε, φέτος δεν είναι όμως η Bayern και όλοι οι άλλοι. Βλέπεις τι γίνεται, έχει λίγο συνωστισμό. Μα το ίδιο λέμε. Ακριβώς αυτό. Αυτό που λες δυναμώνει αυτό που λέω εγώ. Ότι καμιά ομάδα εκτός στην Bayern δεν είναι αχτύπητη στην Γερμανία. Σου λέω εκείνο το μάτς, αν γκούγκλαρε τώρα να δεις τις φάσεις, έπρεπε να λήξει 0-4. Ο Άρης. Μας, 0-4. Δηλαδή, εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, το 20ο πρωτάθλημα στην Ευρώπη. Θα πάμε να αποκλείσουμε ομάδα από το 4ο πρωτάθλημα, 3ο. Από συναγωνισμό μπορεί να είμαστε και το τελευταίο. Από συναγωνισμό και ίσους όρους και τέτοια. Έτσι λέω εγώ. Αυτά τώρα. Λέω, ναι, που είμαστε. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Οκ, Χρυστάρα. Ναι, ναι, παιδιά, καλή συνέχεια. Να σε καλά. Yeah. Να σε καλά. Okay. Να σε καλά. 23, 12, 87 και 3 οκτάρια. Τι λέγαμε, κάτι. Λέγαμε πριν πάρει. Για το κυπελούχον λέγαμε και για τις διοργανώσεις αυτές λέγαμε. Ναι, ότι ρε παιδί μου από την επόμενη χρονιά ξεκινάει αυτό. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Τώρα δεν ξέρω αυτά όταν παίζετε και πολλά χρήματα και δισεκατομμύρια και προϋπολογισμοί κρατών και παραπάνω, αυτοί τα ξέρουν τα πράγματα. Όπου υπάρχει το χρήμα εκεί θα οδηγηθεί η κατάσταση. Ναι, έλεγα ρε παιδί μου, τι έλεγα, μας έκοψε ο Χρήστος, δεν πειράζει. Έλεγα για το τέτοιο, ναι, έλεγα για το μάτς της Κυριακής για τον Άρη, ότι είναι ένα μάτς το οποίο είναι αδιάφορο για τον Άρη. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει, γιατί άκουγα και τον Χρύσανθο, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνει ολικό rotation, όλοι μέσα, έτσι θεωρώ. Βέβαια, δεν παίρνω εγώ την απόφαση. Έχετε και εβδομάδα, τώρα είναι και εβδομάδα κυπέλου. Την Κυριακή είναι τα μάτς πρωταθλημάτων. Μετά τρεις μέρες, Τετάρτη είναι το ΑΕΚ Άρης και το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι, τέμι τελικά, ναι. 6.30 ώρα ο Άρης, 9.30 ο ΠΑΟΚ, έτσι. Λογικό το βρίσκω να κάνει rotation ο Άρης. Δεν το ξέρω εγώ τον Γερμανό, sorry που στο λέω. Είπε για rotation, αλλά δεν ξέρω. Για τη δική του λογική, το rotation μπορεί να είναι δύο άτομα. Rotation γι' αυτό. Εγώ λέω ότι πρέπει να μπουν όλοι. Άμα θέλω, του λέω. Έμαν ή Τσιλιγκύρη, Σούντγκρεν, Σόουζα, Μπα, Τόνσο. Μαρτίνες, Ντουρμισάη, πώς είπα, 6-7, πώς είπα. Κάποιον θα ξέχασα. Και ακόμη δύο θα ξέχασα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι πρέπει να μπουν, λέω εγώ. Δεν με ενδιαφέρει το παιχνίδι και 0-2 να λήξει, έτσι λέω εγώ. Όλα τα άλλα τα ακούω, Βερεσέ, Αμάνε. Στο κάτω-κάτω και κάποιοι από αυτούς, λογικά, γιατί δεν μπορούν να φύγουν και όλοι το καλοκαίρι, θα υπολογίζονται για του χρόνου. Έστω ένας-δύο από αυτούς δεν υπολογίζονται για του χρόνου. Όλοι αυτοί που ανέφερα είναι για τον Μπούλο το καλοκαίρι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το θεωρώ αδιανόητο. Εγώ αν δεν δω ολικό rotation, sorry, και δω τίποτα, κανένα τραυματισμό ή καμιά κόκκινη κάρτα, δεν ξέρω, δηλαδή συγγνώμη που το λέω συνοπαδί μου, δεν ξέρω πώς θα πάει για αυτοκτονία το πράγμα. Δεν ξέρω, γιατί επαναλαμβάνω, το παιχνίδι της Τετάρτης για τον Άρη είναι τα 3/4 της χρονιάς, για να μην πω ολόκληρη χρονιά. Όχι, ολόκληρη χρονιά, χρονιά είναι. Εφόσον βγήκε στην Ευρώπη, ναι. Δεδομένου το ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να παίξει, νομίζω ότι το παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι όλη χρονιά. Βέβαια. Τελείωσε. Δεν έχει κάτι άλλο τον Άρη. Θέλω ένα αποτέλεσμα το οποίο να αφήνει στη χειρότερη ανοιχτή την πρόξηση. Μακάρι. Ποιο δεν θέλει να είναι 0-3, λέω εγώ. Αλλά θέλω τουλάχιστον να έχω ελπίδες για το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει μετά από 40 μέρες, έτσι. Και δεν θέλω εγώ να αφήσω το παράγοντα κούραση, γιατί το ακούω. Τον αφήνω τον παράγοντα. Εγώ λέω ότι δεν θα κουραστεί κανένα. Ακόμη και αν του βάλει όλου, δεν θα κουραστεί κανένα. Παίζει όμω και ο παράγοντα κόκκινη κάρτα. Παίζει και ο παράγοντας τραυματισμός. Αυτόν δεν το ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Αστάθμητος παράγοντας. Γίνεται μια κόντρα. Να θυμίσω στους συνοπαδούς για να πάρουμε το φίλο ότι πριν τον τελικό του Καφτατζογλίου έβαλε ο Μπάγεβιτς στα play-off με τον Παναθηναϊκό σε ένα μάτς που ήταν αδιάφορο και το χάναμε και 3-0. Έβαλε στο 75 τον Νάτζο Γκαρσία. Και στο 80 τραυματίστηκε στην Αριανή μου. Και δεν έπαιξε τον τελικό. Μιλάμε για τέτοια χαζομάρα. Για να δούμε. Ας είμαι εγώ ο χαζός που τα λέω, δεν πειράζει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα.
Ναι, Ζάχο, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Έλα, ρε Θανάση. Έλα, και ο Στέλιος, όχι μόνο εγώ. Καλησπέρα. Και ο Στέλιος. Ναι. Επειδή μιλούσες τελευταίως. Ναι. Καλησπέρα και στο παλικάρι δίπλα. Καλησπέρα. Σ' ακούμε. Να ξεκινήσω από τα δικά μας. Mm-hmm. Να πω την άποψή μου για αυτό που έλεγες. Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν θεωρώ ότι είναι τελείως αδιάφορο το παιχνίδι. Παίζει ρόλο στη βαθμολογία. Τι ρόλο παίζει η βαθμολογία? Το να ο Όφη θα κερδίσει με το κομμήνι διαιτητή. Ας κερδίσει, ναι. Θα μας ισοβαθμίσει, ναι. Θα μας ισοβαθμίσει σε περίπτωση ήττας. Ναι. Ένα-ένα θα τα πω, έτσι. Ως ακούω, το ίδιο ναι. Θα κάνω και θα σου πω και την εντεκάδα μας. Όχι. Μα εγώ λέω... Όχι, αδιάφορο δεν είναι το παιχνίδι. Ένα λεπτό, Θανάση, ένα λεπτό. Γιατί δεν είναι μα τη λογική σου ακολουθώ. Μα ισοφαρίζει, γίνεται όπως λες. Και τι έγινε με αυτό, τι γίνεται? Είσαι στην ισοβαθμία από κάτω. Ωραία, είμαι έκτος, ναι. Τι γίνεται? Ποιος υπογράφει ότι θα έχουμε καλή θέση και θα διεκδικήσουμε τα play-off και θα έχει η ομάδα αυτό που πρέπει να έχει τα πλοία. Δεν χρειάζεται. Ισχύει την πορεία του Παναθηναϊκού και οι έξι βγαίνουν Ευρώπη εκτός των Παναθηναϊκού. Οι πέντε. Ναι. Εντάξει. Και αυτό να γίνει. Και αυτό να γίνει. Ναι. Είναι καλό για την ομάδα μας να μας περάσει και Όφη. Καλά, αν περάσουμε τον Όφη θα πάμε στο Λευκό Πύργο. Βγούμε πέμπτη για πάμε στο Λευκό Πύργο. Περάσαμε τον Όφη. Τι είναι αυτό δηλαδή τώρα? Όχι, αλλά εγώ τον Άρη τον έχω να περνάει τον Παναθηναϊκό. Καλά, και εγώ στο μυαλό μου είναι ο καλύτερο μα στον πλανήτη. Αλλά δε άλλο το μυαλό μου και άλλο στο τέτοιο. Δηλαδή τώρα, αν περάσουμε τον Όφη, είναι κάτι σημαντικό για τον Άρη, δηλαδή τώρα. Δεν συμφωνώ, ρε Θανάση. Αν νομίζεις ότι η ομάδα έχει στόχο να είναι πάνω από τον Όφη, εγώ θεωρώ ότι στα play-off έχουν στόχο να κάνουν μεγαλύτερη συγκρότηση. Δηλαδή, ρε Θανάση, δώσε να περάσουμε τον Όφη. Δηλαδή, ένα λεπτό. Περίμενε λίγο, Θανάση, για κάνουμε κουβεντούλα, έτσι. Μ' αρέσει αυτό τότε. Δηλαδή, λίγη το μάτς να σου πω 0-0, έτσι, στο ΟΑΚΑ. Λίγη, 0-0. Δεν σου είπα κάτι. 0-0 λίγη. Εσύ θέλεις, δηλαδή, ο Άρης στα. Γιατί το δεύτερο μάτς γίνεται μετά από 40 μέρες, έτσι. Θα μεσολαβήσουν σχεδόν όλα. Νομίζω μία αγωνιστική θα μένει πριν. Εκτός από δυο. Ναι, ένα παιχνίδι. Ναι. Νομίζω, ναι. Λέω ότι θα γίνει ο ημιτελικός. Νομίζω θα μένει ένα ακόμη μία αγωνιστική για να τελειώσει. Εσύ θέλεις δηλαδή, συγγνώμη, στα play-off ο Άρης δηλαδή, να τα δίνει όλα να παίζει ή να κάνει διαχείριση υλικού ούτως ώστε να είναι σε καλή κατάσταση? 40 μέρες. Ναι, 40 μέρες. 40 μέρες επειδή είναι αρκετές. Επειδή πρέπει να παίξει στα play-off, θεωρώ ότι αν τα πράγματα πάνε ανάποδα και στραβά, mm-hmm. Θα επιφέρει και κακή ψυχολογία και μέσα στην ομάδα και μέσα στον κόσμο. Και, δεν είναι, και είναι κακό η ομάδα να πάει στον επαναληπτικό μετά από 40 μέρες. Με στραπάτσα, συγγνώμη, βέβαια. Με στραπάτσα σε αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Γιατί καλός ή κακός, θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο στο να μπορεί ο κόσμος να έρχεται με διάθεση στα παιχνίδια. Υποτιθέμενο σενάριο mm-hmm. μπορεί να είναι επέκτο Άρης, ΑΕΚ, άρα... παράδειγμα. Ναι, για το μισό λεπτό, δεν φτάσαμε στο κύπελο. Παράδειγμα, 0-2, ναι. Παναθηναϊκός Άρης 2-0 και πάω Κάρης 1-3. Άρα λες, και θα πηγαίνουμε στα play-off. Εγώ πάντα πάω με τη λογική του με αυτού που μιλάω. Άρα λες, 0-0 το πρώτο μάτς και ο Άρης κάνει 6 ήττες στα play-off, έτσι. Στον δεύτερο ημιτελικό θα είναι άδειο το γήπεδο, έτσι. Όχι. Τι μου λες, ρε φίλε, τότε. Αλλά η ομάδα δεν. Το γήπεδο δεν θα είναι άδειο. Πώς, μου λες, να μην απογοητευτεί ο κόσμος, μου λες. Η ομάδα όμως. Ναι. Δεν θα είναι εντάξει. Ναι, εγώ. Λέω εγώ. Ναι, γιατί, καλά, να ναι, σου ναι, πω, να το εξηγήσω. Την άποψή σου λες. Δεν σημαίνει ότι η δική μου είναι σωστή. Να σου εξηγήσω γιατί. Τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα μέσα στο μυαλό των παικτών υπάρχουν. Τα συνεχόμενα ωραία. Αρνητικά αποτελέσματα επηρεάζουν και τα επόμενα παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα της προπόνησης. Άρα... Τα συνεχόμενα αρνητικά παιχνίδια και κυρίως θα έχουμε, λογικά θα έχουμε παίξει και ένα μάτς με τον ΠΑΟΚ που όπως και να μην το κάνουμε και στον κόσμο και στην ομάδα θα έχει τον επηρεασμό το αποτέλεσμα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι τα play-off, είναι κακό που τα play-off έτσι είναι έτσι. Δεν θεωρώ ότι θα είναι τα πράγματα καλά σε άσχημα αποτελέσματα. Ναι, μπορεί για μας να προέχουν αυτά τα δύο παιχνίδια και ο στόχος μας να είναι αυτός, αλλά από την άλλη όμως δεν μπορεί να λέγεσαι ομάδα η οποία ωραία. Έχει στόχους και θέλει να αλλάξει επίπεδο για να μπορέσεις να διεκδικήσεις οποιοδήποτε αποτέλεσμα την άκρη για το τελικό να έχεις και άσχημα. Εγώ λέω ότι για να έχεις στόχους, ο στόχος υπάρχει και είναι το κύπελο,
Για το στόχο μιλάω. Αυτό είναι ο στόχο, δεν υπάρχει άλλο στόχο. Ναι. Το άλλο στόχο που θε στα playoff, για να έχει στόχο στα playoff, πρέπει να έχει έναν οικονομικό παράγοντα, να έχει 30 εκατομμύρια budget και τα παρελκόμενα που ισχύουν στην Ελλάδα. Αλλιώ δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εσύ τώρα θέλει. Θέλει 6 αγωνιστικέ να τα παίζουμε όλα. Τι να πω, εντάξει, η άποψή σου. Τα playoff νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Να κάνουμε τι. Τα playoff είναι πολύ καλή ευκαιρία να δείξει αυτό που λέμε. Γιατί ωραία, καλά είναι να τα λέμε, πρέπει να αποδεικνύουμε τα πράγματα. Διαφωνούμε, δεν εάν... Ωραία, εντάξει, να σου βουκάρω και την ενδεκάδα. Πάμε, ναι, αυτό που θες να πεις. Βασικό τερματοφύλακα τον Κουέστα, δεξιά το Σούγκρεν, center back Σόουζα με Δελιζίση, αριστερά Ρόουζ, ο Τόνσο με τον Μπα, δεξιά ο Μαντσίνη, αριστερά ο Μαρτίνες, Δεκινή και... Τον ξέχασα και τον Μαντζίνη και τον Ντιγκινή. Τον Μαντζίνη τον ξέχασα, να σου πω την αλήθεια, δεν το θεωρώ ποδοσφαιριστή. Αλλά... νομίζω ότι είναι μια ορθολογική. Ναι. Και εγώ αυτό, εγώ προσωπικά έτσι θα έκανα αυτό το πράγμα. Έτσι. Mm-hmm. Αριστερό το Ρόζ, δεξί τον Σούγκρεν, Σόουζα με Δελιζίση, βασικό τερματοφύλακα τον Κουέστα. Εγώ νομίζω αυτή η εντεκάδα μπορεί να κερδίσει τον Ρόζ. Όχι, όχι, να βάλει αριστερά το. Πώς λέτε τον πιτσιρικά, τον Μπακουτσί, αυτό όχι, όχι, δεν ανέφερα αριστερά, θα βάλει το Ρόζ. Το Ρόζ να βάλει αριστερά. Γιατί ο Μπακουστής είναι, παίζει back, center back, παίζει και ο Ρόζ τι παίζει, center back παίζει. Ο Ρόζ δοκιμάστηκε σε παιχνίδι που έπαιξε αριστερό back. Εγώ λέω άμα δεν θέλουν παίζω κι εγώ, τέλος πάντων. Οκ, ρε Θανάση, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Ναι, πες, σ' ακούω. Όχι, τίποτα. Το κάτι άλλο είναι τύχη στην ομάδα, τίποτα άλλο τύχη. Έτσι, τύχη και όχι τραυματισμό. Εγώ δεν θέλω, ναι, και δεν θέλω πρώτο μάτς 0-0. Όσο και αν ακούγεται περίεργο, το 0-0, αν θα πάρουμε 0-0 κάτω, έτσι είναι καλό αποτέλεσμα για την ΑΕΚ. Εγώ την ΑΕΚ δεν τη φοβάμαι, φίλε. Δεν λέω ότι θα περάσει ο Άρης, δεν τη φοβάμαι καθόλου, να σου πω την αλήθεια. Πραγματικά, τις προηγούμενες χρονιές, τις άλλες χρονιές φοβόμουν. Αυτή την ΑΕΚ δεν μου προκαλεί κανένα. Μπορεί να λήξει και 3-0 το μάτς. Δεν μου προκαλεί κανένα φόβο αυτή η ΑΕΚ. Μπορούν να παίξουν οι δικοί μας, να τρέξουν, να σκυλιάσουν και θεωρώ ότι θα περάσουν, να σου πω την αλήθεια. Τώρα. Στο γήπεδο. Πάντως δεν μ' άρεσε αυτό που έγινε με τη Λαμία. Ενώ σε 3 λεπτά βάζουμε 2 γκολ και εντάξει, μετά. Ίσως είναι λίγο αυτό που σου λέω εγώ. Ίσως λίγο στο μυαλό των παικτών είναι αυτό που σου λέω εγώ. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Θανάση. Να σε καλά, φίλο. Καλό βράδυ. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Χρήστος. Όχι, Αργύρης είμαι. Έλα, ρε Αργύρη, έλα, ρε φίλε, σε ακούμε. Και ο Στέλιος, βέβαια. Χριστέρη, γεια σου Θεσσαλάκη, γεια σου πάλι Κάρι μου. Χθες στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει ρε φίλε, εντάξει να κάνουμε. Όχι, εμείς, δηλαδή πραγματικά και το βράδυ σχολέθηκα να κάνω. Τη συμφωγενούσα, στεναχωρήθηκα. Όχι ρε φίλε, να μην γι' αυτό συμφωγενούσες, εντάξει. Σας μάθαμε και τους δύο μαζί, ο λαός απαιτεί αύριο μαζί. Μαζί θα είμαστε αύριο λογικά, εντάξει. Α, μπράβο, δεν υπάρχει κανένας. Εντάξει ρε φίλε, εντάξει, είπαμε ότι έγινε, προχωράμε και βλέπουμε. Α, μπράβο. Τι είδε να χωρίσει τα κόπεδα και τις τέτοιες. Πάμε στα δικά μας. Τόσα χρόνια φίλες. Εγώ, Ζάχο, βλέπω ότι το πρωτάθλημα τελείωσε. Είναι παραμύθα δηλαδή. Καλά, δεν τελείωσε, αλλά είναι μεγάλο φαβορί ο Ολυμπιακός, θεωρώ. Ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα. Και βλέπω τελικό να πηγαίνει ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Άρη. ΠΑΟΚ Άρης βλέπει τελικό, πιθανός τελικός. Τελικό, ναι. Και τα ζευγάρια όλα είναι πιθανά έτσι. Και ο Ολυμπιακός ΑΕΚ μπορεί να είναι. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Άρης ΠΑΟΚ. Και βλέπω τροπεούχο τον Άρη. Άντε, να δούμε και εμείς μια χαρά. Μου λέει ότι φέτος είναι να τον πάρει ο Άρης. Να δούμε και εμείς μια χαρά. 52 χρονών φτάσαμε. Δεν ξέρω. Εδώ, ο Στέλιος είναι τα μισά μου χρόνια και έχει δει τρόπε. Εγώ δεν έχω δει τίποτα καημένος. Έχει πολλά, ναι. Έχει δει να πω Στέλιος. Το θέμα να είναι, Ράχο, που θα γίνει ο τελικός και τι εισιτήρια θα πάρει κάθε ομάδα. Αυτό δεν πρέπει να κάνουν πίσω οι ΠΑΕ. Να ξέρεις, είναι σίγουρο τελικός ΠΑΟΚΑΡΙΣ, το λέω από τώρα γράψω. Να μην κάνουν πίσω οι ΠΑΕ για τα εισιτήρια. Και μην μας δώσουν από 2-3 χιλιάδες, θα είναι ξεφτύλα. Κοίτα, αν είναι Άρης ΠΑΟΚ, θεωρώ καφτατζόγλιο, αν προλαβαίνω να το φτιάξουν. Γιατί είπα το καφτατζόγλιο ήδη για να γινόταν ο τελικός, έπρεπε να το φτιάχνουν από τώρα. Αυτό που λέει ο Στέλιος. Αν στην περίπτωση που πάει Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης στον τελικό, σίγουρα θα γίνεται στο ΆΚΑ. Τώρα ανοίγει μια άλλη συζήτηση για το ποιο γήπεδο θα μπορέσει να φιλοξενήσει πιο ασφαλή, έτσι. Το συγκεκριμένο τελικό. Έτσι. Να δούμε.
Κατά τα άλλα, στο μπάσκετ δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Στο μπάσκετ μαύρη νύχτα στα βουνά, τουλάχιστον για τον Άρη. Νύχτα στα βουνά. Και στον ΠΑΟΚ έμαθα ένα παίκτη, έφυγε ο καλό παίκτη, ο Σμιθ, έτσι. Ναι. Δεν πρόλαβε να. Μόνο του. Δεν πρόλαβε να τα πει. Πέσαν τα τηλεφώνημα, δεν πρόλαβε ο Στέλης να πει για τον μπάσκετ. Ναι. Τίποτα και ο κόσμο δεν βλέπω να πολύ ασχολείται. Αυτό ένα δίκιο το έχει. Εγώ θα μιλήσω για τη δική μου ομάδα. Λίγο ήθελα στο σχολείο μου για τον μπάσκετ. Λίγο και ο κόσμο σαν να το έχει πάρει. Απόφαση, ναι, ότι ρε παιδιά, εντάξει, θα πέσουμε τώρα. Εντάξει, με την παρουσία του στο γήπεδο αυτό ή όχι, φαίνεται πιο πολύ. Αλλά έτσι και στις συζητήσεις με τους συνοπαδούς με αυτά, βλέπω ότι δεν είναι πολύ κάψιμο. Πιο πολύ με το τελικό. Ασχολούνται εσείς που είστε και πιο λίγο μπασκετόφιλοι, φαντάζομαι οι παοξίες πως ασχολούνται. Για να δούμε. Εγώ αν είπα ούτε κανένα με λέει για τον μπάσκετ. Ρε παιδιά, τι θα γίνει. Έλα να γίνει πιο μπάσκετ τώρα, λέει, όλα τα τέτοια δεν είναι στην μπάλα. Ναι, αλλά λέω, άμα είσαι μεγάλο σύλλογο, λέω, όλο πρέπει. Αυτό να το φίλο σου που είπε έτσι, πες τον ότι αν είχε έναν Ιβάν στο μπάσκετ, ακούς, το γήπεδο σου σε κάθε μάτς γεμάτο θα ήταν, έτσι. Έχει και απ' έξω. Και απ' έξω θα έχει. Να μην λέμε κοτσάνες, έτσι. Δεν μπορούμε να απαξιώνουμε τον μπάσκετ. Έτσι, έτσι. Ειδικά. Εμείς από το μπάσκετ γίναμε τέτοιο. Εγώ που είμαι το 80, ακριβώς το 80 είμαι, έγινα 40 χρονών, εμείς από το μπάσκετ γίναμε. Τέλος πάντων. Πέρασα σήμερα έξω από το παλατάκι, αυτό το γήπεδο έπρεπε να είναι ένα στολίδι, μέσα στα χόρτα, μέσα στα τέτοια, παρακμή δηλαδή, δεν ξέρω τι να πω. Έγινε, Αργέρη. Καλά, και αύριο θα σας ακούσουμε. Να σε καλά, να σε καλά. Καλά, γεια σου παλικάρια μου, γεια. Να σε καλά, καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Οι δύο φίλοι που είναι στην αναμονή, μην καλείτε άλλο για να κάνουμε και το διάλειμμα που έπρεπε ήδη να έχει γίνει. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Έλα, τι κάνεις, γεια σου, καλησπέρα. Έλα, τι γίνεται. Καλά είστε. Δόξα μου λες, πότε είναι το μάτσο Κυπέλλου. Το μάτσο Κυπέλλου είναι την Τετάρτη, δεν έχουμε, την άλλη Τετάρτη. Δηλαδή τέτοια ώρα που μιλάμε, θα παίζει ο ΠΑΟΚ, θα είναι ημίχρονο, εμείς θα έχουμε τελειώσει. 6.30 είναι ο Άρης και 9.30 είναι ο ΠΑΟΚ. Και το play-off ό,τι ξεκινάνε. Στο καπάκι, μετά από τρεις μέρες. Το καπάκι Σαββατοκύριακο. Ναι. Θα παίξει ρόλο εδώ η κλήρωση, να πούμε. Θα ήθελα εγώ σαν Αριανός που είμαι να πέσω στο καπάκι με την ΑΕΚ, ας πούμε, να πέσω, ας πούμε, πώς να το πω, ΑΕΚ-Άρης, ας πούμε, και στο πρωτάθλημα. Κύπελλο ξανά πρωτάθλημα. Α, να παίξει την Τετάρτη, δηλαδή ΑΕΚ-Άρης και την Κυριακή πάλι ΑΕΚ-Άρης. Θα παίξει. Ας παίξει ΑΕΚ-Άρης, δεν με ενδιαφέρει. Ούτε θα παίξω με την ίδια ομάδα. Ούτε με ενδιαφέρει το, να σου πω την αλήθεια. Όχι, έχει σημασία. Όχι, γιατί, για πες μου, να κάνω ακόμα. Σε ενδιαφέρει, να είσαι. Τα παιχνίδια του Κυπέλλου, ναι, αγωνιστικά, και το δεύτερο όταν θα γίνει, να είσαι κοντά σε μάτς με την ΑΕΚ. Σε ενδιαφέρει. Α, κατάλαβα που το πας. Σε ενδιαφέρει. Πώς δεν σε ενδιαφέρει. Κατάλαβα που το πας. Πώς δεν σε ενδιαφέρει. Για να μην. Παίζω ΑΕΚ Άρης, ας πούμε, παιχνίδι Κυπέλλου, και καπάκι εγώ Άρης ΑΕΚ, παράδειγμα, παιχνίδι πρωταθλήματος το Σάββατο σε τρεις μέρες. Σε ενδιαφέρει. Αυτό. Και αυτούς τους ενδιαφέρει. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έτσι, και δεν μπορούμε, είμαστε και δεν είμαστε τόσο αδύνατοι, εννοείς ότι με την προϋπόθεση η ΑΕΚ να κοιτάει παραπάνω από την τρίτη θέση που είσαι. Αυτό εννοείς. Εννοείται ότι θα κοιτάει παραπάνω, ρε παιδί μου. Ναι. Και αν πέσει στο καπάκι μαζί σου, θα κοιτάξει. Ναι. Παραπάνω είναι, αυτό που την ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Είναι μια πιθανότητα αυτό που λες. Είναι μια πιθανότητα. Γι' αυτό θέλουμε, η κλήρωση έχει ιδιαίτερη σημασία. Από αυτή την οπτική γωνία μπορώ να πω ότι έχεις δίκιο. Από αυτή την οπτική γωνία. Τώρα πώς θα είναι η ομάδα φρεσκαρισμένη και πώς θα είναι σε φόρμα κτλ. Μετά από 40 μέρες, αυτό δεν μπορούμε να καταπτύσουμε τώρα. Εμείς δεν είμαστε και ειδικοί. Αυτό θα το φτιάξει το τεχνικό team. Αλλά έχει πάνω απ' όλα σημασία. Έχει το πρώτο παιχνίδι. Από εκεί θα ξεκινήσει. Τώρα μετά από 40 μέρες, τώρα Ατρόμητος δεν με ενδιαφέρει κιόλας, δεν πάω να παίξεις εσύ κι εγώ. Έτσι. Σε νοιάζει. Εμένα μου λες καθόλου. Τώρα κάποιος άλλος σου νοιάζει. Καθόλου. Εντάξει, υπάρχουν κάποιος σου νοιάζει. Καλά, δεν λέω ότι θέλω να χάσει η ομάδα μου, προς Θεού, έτσι. Αλλά το πρώτο στο που θα κοιτάξω, δηλαδή. Να σου το πω αλλιώς. Αν δεν το βλέπα το μάτς, το πρώτο που θα ρωτούσα δεν θα ήταν το αποτέλεσμα, θα σου έλεγα. Πήρε κανείς κόκκινη. Θα μου έλεγες όχι. Τραυματίστηκε κανείς. Όχι. Μετά την κούραση δεν μπορώ να την ελέγξω. Τα εργομετρικά την ελέγχουν την κούραση. Δεν την ελέγχω εγώ, δεν μπορώ να το δω. Μπράβο. Το τρίτο θα ήταν αυτό. Να δω τα εργομετρικά που δεν ξέρω και αν τα διαβάζω. Λέμε έτσι, φιλολογικά το είπα. Πότε γίνεται η κλήρωση του πρωταθλήματος. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ξέρει. Μην νομίζω ότι έχει οριστεί. Στο πόδι θα γίνει, μην νομίζεις.
Κανείς δεν ξέρει. Είναι, αυτό το πόδι. Είναι πριν το πρώτο μάτς με το Κύπρο. Πρέπει να είναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αν μπορείς να το δεις στο κομπιούτερ, πες το μετά. Okay. Καλό βράδυ να έχεις. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Στον τελευταίο φίλο και αυτό το. Έπεσε. Δεν περιμένω φίλος. Λογικό το βλέπω ως ένα σημείο. Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκίνησαν τα μάτς έτσι. Κατάμεστο το. Τον Περναμπέου. Τον Περναμπέου κατάμεστο. Ούτε. Α, όχι, έχει. Τα διαζώματα είναι. Τα διαζώματα της σκάλας πάντα είναι άδειες. Πάντα είναι άδειες. Απλά είναι. Τι χρώμα είναι έτσι και φάνηκε σαν να έχει κόσμο. Ρε παιδί μου, από εδώ που το βλέπω, λέω αποκλείεται. Έχει πάει σε αυτό το γήπεδο. Όχι. Τούρ έχω κάνει. Δεν ξέρω πώς βλέπουν από τον τέταρτο όροφο εκεί. Έχει τέσσερις ορόφους. Δεν ξέρω πώς βλέπουν. Με κιάλια. Μάλλον. Βλέπεις, θα μου πεις στην Μπαρτσελόνα το ίδιο είναι. Και ειδικά τους φιλοξενούμενους που τους πάνε στην Μπαρτσελόνα με αλεξίπτωτο πρέπει να πέφτει το γήπεδο. Για να... Γιατί αν δεν φαίνεται. Ναι. Πολύ σωστά, ναι, έχει μία φέτα πάνω αριστερά κάπου εκεί για τους φιλοξενούμενους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα δίνουμε και τη ροή των δύο παιχνιδιών. Τα αποτελέσματα εννοούμε Real City και Lyon. Γιουβέντος, το 5ο λεπτό είμαστε, δεν νομίζω και τα λόγα. Και τα δύο είναι 0-0. 0-0, κουλουράκια. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μέσω μετά θα συνεχίσουμε και με μπάσκετ. Ανοιχτές πάντοτε οι τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287 και 38. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Γρηγοριάδης πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε παρέα. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Με στο... πολύ ωραίο τραγούδι. Σ' αρέσει, έτσι. Ναι. Ποιοι είναι. Αν το πεις, εντυπωσιάστηκα. Δεν το ξέρω, φίλε. Σ' αρέσει, ε. Ναι, μ' αρέσει. Δεκαετίας 80 είναι, να ξέρεις, Warlock. Ναι, δεν υπήρχε περίπτωση. All we are. Μέχρι αύριο να καθόμαστε εδώ δεν θα το δούμε. Σχέση, εντάξει, και εμείς τα μαθαίναμε, έτσι είναι, δεν είναι... Αυτόφωτος δεν είναι κανένας, έτσι. Καλά, λοιπόν, 23-10-287 και 38 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο, έχουμε ήδη φίλους στην αναμονή. Ξεκίνησαν τα μάτια, δεν έχουμε ακόμη γκολ, έτσι. Όταν έχουμε θα το δώσουμε κατευθείαν στέλιο. Λοιπόν, πάμε στους φίλους που είναι στην αναμονή ήδη. Καλησπέρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε. Τι έγινε, με ευτήριο είμαστε. Καλησπέρα σας. Έλα φίλε, καλησπέρα, εσύ είσαι. Κλαίει το παιδί τώρα, άστα. Δεν πει, ας επιμείνουμε λίγο. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Στο παιδάκι που κλαίει. Θα σου φέρω το BBC, δι, μην κλαις. Άμα το δεις θα κλαις περισσότερο. Θα μ' ακούει τώρα. Έλα φίλε, καλησπέρα. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Τι γίνεται. Καλησπέρα φίλε. Κλαίει το μωρό, τι γίνεται. Άστα μην τα συζητάς να πούμε. Εντάξει, και εσύ όταν είσαι μικρός έκλαιγες, μη σε αναχωριέσαι. Έτσι πάει αυτό. Το όνομά σου αν θέλεις. Λοιπόν, Δημήτρης φίλε, πρώτη φορά μιλάμε και σε παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Να σε καλά, σ' ακούω. Και ο Στέλιος μαζί μου, έτσι. Και ο Στέλιος. Ναι, ναι, γεια σου Στέλιο, γεια σου Στέλιο. Γεια σου. Φίλε, λίγο νομίζω ότι έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας. Πάμε. Δηλαδή, τι εννοώ. Ο στόχος για το που ήταν ο ένας να μπούμε στα play-off και Ευρώπη, επετεύχθη. Έχει επετεύχθη. Τελείωσε. Ναι. Έτσι. Ο μόνος στόχος που είναι πάνω απ' όλα και είναι και πάρα πολύ σημαντικός για την ομάδα είναι το κύπελλο. Ό,τι κινήσεις γίνουν σε rotation, σε κούραση των παικτών, ξεκούρασή τους, σε φυσιομετρίες, όλα αυτά, ο μόνος στόχος θα είναι ώστε η 11 ή 13-14 που θα πάνε στον τελικό ή στον ημιτελικό με την ΑΕΚ στα δύο να είναι την στην καλύτερη δυνατή φόρμα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Δεν με ενδιαφέρει φίλε καθόλου αν βγω τελευταίο στα play-off. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Πάω για πρωτάθλημα. Όχι. Με νοιάζει τώρα, θα θυμάται κανείς του χρόνου, αν δεν πάω χτυπαξίλο τελικό και δεν το πάρω, ότι τερμάτισα τρίτος να σου πω εγώ. Και τι έγινε. Πες μου τι θα έχει γίνει, άμα τερμάτισε τρίτος εγώ σου λέω. Δηλαδή να ρωτάς όσοι βγαίνουν από εδώ και πέρα και τους ακούω, και το φίλο που έλεγε για τον Όφη, από εκεί τώρα πιάστηκα. Και τρελάθηκε, γιατί στο γήπεδο, στα play-off, μετά όπως είπε σωστά από 40 μέρες που θα έχουν γίνει όλοι οι αγώνες στο play-off, δεν χρειάζονται ούτε γιούχες, ούτε τίποτα. Εφόσον πάλι σου λέω, έχουμε πάρει ένα καλό αποτέλεσμα στην ΑΕΚ και μετά από 40 μέρες σε όλη αυτή τη διαδρομή των play-off θα πρέπει, φυσικά δεν θα τους αφήσεις στον πάγκο 40 μέρες τους παίκτες και θα βάζεις τους αναπληρωματικούς. Δεν ξέρω αν κατάλαβε αυτό ο Θανάσης. Εμείς δεν είπαμε στα μάτια να κατεβαίνουμε να χάνουμε. Θα κατεβαίνουμε, θεωρώ, και πιο χαλαρά και πιο χαλαρά, πιο συνετά, να προσέχω να μην τερματιστώ, να μην πάρω κάρτα. Δεν θα κατεβαίνω να χάνω. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
Αυτά λέμε. Τώρα, άμα. Τι δεν έχει πω, νόημα. Κανένα νόημα. Κοινή λογική λέγεται. Τώρα τι να πω. Ξέρω εγώ. Είναι κοινή, μα είναι κοινή λογική. Πες μου, σε παρακαλώ, εσύ αν σου λέγανε Ζάχο, θα βγεις τρίτος. Αλλά δεν θα πας ούτε καν τελικό. Αλλά θα παίξεις μια ένα ποδόσφαιρο στα play-off, super. Υπάρχει κάποιος λογικός άνθρωπος που θα πει θέλω να γίνει αυτό και να μην πάω τελικό και να μην το σηκώσω. Εγώ θέλω για να φανεί έτσι, τουλάχιστον προσωπικά μιλάω εδώ, την προσωπική μου άποψη λέω έτσι, δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλο. Θέλω, που λέει ο λόγος, για να δώσω, να το ξεχυλώσω, για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, θέλω ο Άρης να πάρει το κύπελο και να βγει να πει την άλλη μέρα ο πρόεδρός μου, δεν θα παίξω Ευρώπη, ρε, θέλω να παίξει Λάρισα στη θέση μου. Δεν θέλω. Ναι, ναι, έτσι. Κατάλαβες. Τώρα μην τρελαθούμε. Ναι, ναι. Να πάρω 50 χρόνια τέτοιο και κοιτάω τώρα να περάσω τον Όφη και τον Παναθηναϊκό και τον πέρασα. Και την ΑΕΚ πέρασα. Και τι έγινε. Βγήκα το ίδιο πράγμα. Θα βγούμε Ευρώ, τίποτα. Ντάξει. Κάτι τρέχει, θα γύφτηκα. Και ένα τελευταίο για να κλείσω, για να μην κρατώ την γραμμή. Ναι. Αναφορικά γιατί χθες τον καυγάλο που έγινε, όχι με τον, με τον Τρέγια, αλλά με τον άνθρωπο που είχε πάρει τηλέφωνο. Εννοείται ότι δεν θα μας υποδείξει κανείς πρώτα απ' όλα ποιον θα στηρίξουμε στη Λίγκα, με ποιο στρατόπεδο θα είμαστε. Και εννοείται ότι πάντα θα είμαστε εναντίον του ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Αυτό ό,τι είναι, και να αυτό γίνει. Είναι, αυτό είναι οπαδική υγεία για μένα. Έτσι και όπως και ο ΠΑΟΚ. Και ρε φίλε, ο διάολος ο ίδιος να με πει έρχεσαι έτσι με το μέρος μου ή θα πας με τον ΠΑΟΚ. Θα σου πω, έτσι. Σατανά μου έρχονται μαζί σου και στην κόλαση. Να είσαι καλά. Να είσαι για καλά. Να είμαστε εξηγημένοι. Και, και στην δευτερόλεπτα ότι αυτή τη συμπεριφορά δεν την αρχίσαμε επίσης εμείς. Αυτή τη αντιπαλότητα και ότι μία πόλη, μία ομάδα και όπου υπάρχει Άρης εμείς είμαστε απέναντι. Οι συμπολίτες την αρχίσαν, εντάξει. Οκ. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλά και πήγαινε στο μωρό να μην κλαίει, γιατί. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζαχό. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και Στέλιο. Μην με ξεχνάτε του Στέλιο. Το όνομά σου. Ναι, 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 ναι. Το όνομά σου. Η μαύρη γάτα είμαι, Ζαχό. Ωρε, φίλε. Black cat. Φιλαράκι. Τι έγινε. Στην ομάδα είναι μια πόλη, έτσι μην ξεχνόμαστε. Πού εξαφανίστηκε, ρε φίλε. Σας ακούω, μην νομίζεις ότι... Καλά, εντάξει, εσύ, εντάξει. Και στεναχωρέθηκα κι εγώ, δεν συζητάμε τώρα. Με το καλά ρε φίλε, εντάξει. Τελείωσε. Εντάξει. Πάμε, παρακάτω. Αν και ήταν ο Χαλκιδικιώτης, ήταν λίγο φευγάτος, έτσι να μην το πούμε. Τελείωσε, πάμε έτσι, παρακάτω, άστα αυτά. Τέλος. Πάμε στα λοιπόν, στα συμφωνώ μαζί σου, έτσι, και δεν πάω να πει το rotation ότι θα βάλουμε μέσα παίχτες με δυο αριστερά παπούτσια. Ακριβώς. Και αυτοί που θα παίξουν μέσα, κάτι πρέπει να δείξουν, έτσι δεν είναι. Αυτό που είπες, θα μείνουν κιόλας παίχτες. Μα καταρχήν κάποιοι από αυτούς, να, ο Σούντγκρεν π.χ., ο Ντιγκίνη, μέχρι πριν κάποιους 2-3 μήνες ξεκινούσε. Η εντεκάδα από αυτούς ξεκινούσε, ρε φίλε. Για το Θεό δηλαδή. Έτσι, δεν συμφωνώ δηλαδή με το Θανάση, δεν συμφωνώ. Εγώ δεν το συζητάμε. Καλά, δεν είπε και κάτι πολύ διαφορετικό ο Θανάσης. Εντάξει, είπε ρε παιδί μου ότι και στα playoff. Προφανώς κατάλαβε λάθος ότι εγώ είπα, ας πούμε, στα playoff να κατεβαίνουμε και να χάνουμε, να περπατάμε, ας πούμε, και να μην δίνουμε. Δεν είπαμε αυτό. Πρότιστα να προσέχουμε μη τραυματισμό, μη κόκκινη κάρτα, τουλάχιστον όσο στα δύο παιχνίδια κοντά. Όταν είναι τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, έτσι. Έτσι. Και να μην ξεχνάμε πάντα τους βαθμούς που έφερε ο Άρης από την Ευρώπη, έτσι. Μεγάλη ευκαιρία για τη City. Μεγάλη ευκαιρία τέτα τέτα τη City. Το χάσε, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτό το καρτούν. Το χάσε, ευτυχώς για μας. Ναι, ρε φίλε, ναι, εντάξει, έτσι. Είπαμε. Α, μπράβο. Άμα βγαίνουν ομάδες και δεν περνάνε ούτε από τον πρώτο γύρο, στο τέλος θα παίζουν δύο ομάδες. Δυστυχώς όλες οι ομάδες τα τελευταία 3-4 χρόνια δεν δώσαν βαθμούς, ας πούμε, και κατρακυλήσαμε και με αποτέλεσμα είμαστε έτσι τώρα όπως είμαστε. Τι να κάνουμε. Αυτά, Ζάχο. Να είσαι καλά. Εντάξει, να είσαι καλά, σε ακούμε. Δώσε και χαιρετισμού στο μικρό. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τσάω, τσάω. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. Κάτι τόσο καλή είναι ή τόσο χαλιά είναι η άλλη ρε, δεν ξέρω, δεν πέρασαν τη σέντρα ακόμη η Ρεάλ, έτσι. Ή μία ψηλεύκη, μία υποψία έχασε προηγουμένως η Ρεάλ. Ναι, αυτός που το έχασε ποιος ήταν τώρα το τέτα τέτ, πλάγια μεν, τέτα τέτ δε. Σούταρε απ' έκ, ποιος είναι, ο Ζεσούς ήταν. Ναι. Ναι, από κοντά βέβαια, αλλά εντάξει. Την έστειλε και πάνω του. Πάνω του την έστειλε. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία του παιχνιδιού, 0-0 Ρεάλ. City, σας κάνουμε και αναμετάδοση. Λοιπόν, δεν το έχω αυτά, αλλά τέλος πάντων. Το Λιόν Γιουβέντους είναι στο 0-0, να πούμε. Βάλε και κανένα γκολ. Βάλε κανένα γκολ. Βάλε κανένα γκολ, Ραστήλιο. Τι κάνεις. Βάλε κανένα γκολ. Λοιπόν, 23-10, 2-87 και 3-8. Γιατί πάμε στο μπάσκετ, αφού δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τηλεφωνήματα. Είπαμε για το ποδόσφαιρο, κάτσε εδώ. Έχω το μπάσκετ του Άρη. Ανατροπή από το μείον 15, το είπαμε και στην αρχή, Στέλιο.
ήταν ένα αποτέλεσμα που βοήθησε και τον Άρη και τους δύο. Γιατί αν κέρδιζε εκεί μέσα αυτόν αρε τον playmaker, τον, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, τον Φαλακρούλη, έτσι λίγο το ροξάκι και έναν Αμερικάνο 35 χρόνων. Πού τον βρήκαν αυτόν, ρε φίλε? Τον λευκό Αμερικάνο που έχει για playmaker το Ρέθυμνο. Λοιπόν, δύο επιστροφές για τον μπασκετικό Άρη, ο Μποχωρίδης και ο Μίλαν Μιλόσεβιτς. Ο έβγαλε μάτια με τη Βοσνία, με τον Άρη χάνει τα lay-up. Έτσι γίνεται προφανώς. Γενέθλια βλέπω εδώ του Ιωαννίδη, ο οποίος σαν προπονητής του Άρη πρόσφερε τα μέγιστα, σαν υφυπουργός. Να μην πω, γιατί πάλι θα πούνε ότι τον κυνηγάω τον άνθρωπο. Έχει και προβλήματα υγείας. Ό,τι να πω, το είπα στο κατάλληλο timing, τώρα δεν παίζει ρόλο. Παλεύει για τη σωτηρία του Άρης. Πάντως όλα about Άρης βρισκόμαστε. Ένας παίκτης του επόμενου αντιπαλού του Άρη, Τσαλμπούρης. Παντάκι. Με ποιο μπες, με τον Τσαλμπούρη θα παίξουμε τι πάλι. Αυτά γύρισαν οι ο Άρης εκεί που ελπίζαμε να λυθούν τα δύο τελευταία μπαν και να έρθει τουλάχιστον ένας-δύο παίκτες, γιατί κάποιοι από αυτούς δείχνουν ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν, αλλά και από ό,τι φαίνεται δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές. Δεν έγινε κάτι. Δεν ξέρω με την δική σου ομάδα, με την περίπτωση του. Αν θες να δώσεις το ρεπορτάζ, τι έγινε με τον Σμιθ. Ο Σμιθ, ο οποίος αποχώρησε από την ομάδα και αποχώρησε από την Θεσσαλονίκη χωρίς να δώσει κάποια ουσιαστική εξήγηση. Ο μάνατζερ του, αυτό το οποίο. Και ο μάνατζερ και ο καλαθοσφαιριστής υποστηρίζουν πως αποχώρησε ο παίκτης από την ομάδα γιατί είναι απλήρωτος. Κάτι το οποίο έφερε την άμεση αντίδραση της ΚΑΕΠΑΟΚ, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και διέψευσε κατηγορηματικά τον παίκτη και είπε ότι ο παίκτης είναι οικονομικά τακτοποιημένος. Είναι από τους παίκτες οι οποίοι έχουν πληρωθεί και δεν δικαιολογείται η απουσία του. Και σε αυτές τις περιπτώσεις, για να κάνουμε συζήτηση λίγο στέλνω, σε αυτές τις περιπτώσεις, τώρα όχι επειδή είναι ο ΠΑΟΚ, για τον Άρη το ίδιο θα έλεγα, εφόσον βγαίνει ένας, λέει, είμαι απλήρωτος, έτσι. Και βγαίνει η ομάδα και λέει, όχι φίλε, δεν είσαι απλήρωτος, είσαι πληρωμένος, έτσι. Βγάζεις το αποδεικτικό. Αυτό. Λέω, εγώ είμαι ο ΠΑΟΚ, κύριε, να. Και ο Ιανουάριος μέχρι 15 Φεβρουαρίου π.χ., λέμε αν εδώ, μέχρι 15 Φεβρουαρίου, τσακ, το βγάζω, έχει πάρει 15.000 δολάρια εδώ. Ναι, αυτό. Και τελειώνει όλη υπόθεση. Και τότε ο κόσμος να ξέρει π.χ. σε εισαγωγικά ποιον πρέπει να κατηγορήσει ή όχι. Τι θα πει, ο παίκτης μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εσύ είσαι η ΚΑΕ. Τσουκ, βγάλω το τέτοιο. Δεν είναι κρατικά μυστικά, μιλώ συνέχεια το ίδιο παράδειγμα. Δεν είναι κρατικά μυστικά. Βγάλω το, τον πλήρωσα. Είσαι πληρωμένος μέχρι 12 Φεβρουαρίου. Πάρτο. Να μην μπορεί να πει τίποτα, ας πούμε, κανείς. Κανένας δεν το κάνει, δεν το λέω για τον ΠΑΟΚ, ούτε ο Άρης το κάνει σε αυτή την περίπτωση. Κανένας δεν το κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει η απόδειξη, ας πούμε. Αυτό. Όπως φαίνεται το πράγμα θα πάει στα δικαστήρια. Ο ΠΑΟΚ θα καταγγείλει τον συγκεκριμένο καλαθοσφαιριστή και να δούμε το. Λογικά θα ζητήσει και κάποια αποζημίωση. Θα δούμε τώρα το πώς. Αποτελεί παρελθόν δηλαδή, έτσι. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πληροφορίες πως ο παίκτης άδειασε και το σπίτι του. Ότι δεν είναι ότι έφυγε μόνο, ότι έφυγε και τα πήρε όλα. Δηλαδή τα πράγματά του και τα λοιπά μετακόμισε. Ναι. Κανονικά έφυγε. Και τα επιπλαδικά του ήταν και τα πήρε όλα. Τα προσωπικά του αντικείμενα εννοώ. Ναι, ότι... λέω και. Μπα και πήρε και τα έπιπλα να τα πάει στην Αμερική, ξέρω εγώ. Ο Σμιθ. Είχαμε έναν άλλον πρόεδρο που είχε πάρει τα. Μα είχε πάρει το χορτάρι, το Χαριλάου. Κύριο Ηλιάδης. Αλήθεια. Δεκαετία του 90, τι γελάς. Έγινε. Νομίζεις πλάκα σου κάνω. Ναι, δεν είσαι τρολάρι. Το χορτάρι, όχι, καθόλου δεν τρολάρι. Μια χαρά είναι. Α, εντάξει, ο άλλος πήρε τα κουστούμια τη ομάδα. Αλλά οκ. Χορτάρι. Πρασινάδα. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 38, για στέλνικο θα κάνουμε και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτά είναι τα δεδομένα. Επαναλαμβάνω ότι τώρα οι ομάδες οι οποίες είναι, λογικά είναι περισσότερες ομάδες που μπλέκονται στα σενάρια του υποβασμού, αλλά αν κοιτάξουμε το πρόγραμμα όλων των ομάδων, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Πανιόνιος, ο Κολοσσός τώρα, αν ιδιαίτερα αν κερδίσει ο Άρης μέσα στη Ρόδο, και ο ΠΑΟΚ παίζει μέσα στην Μυτιλίνη, παίζει, έτσι, κάνω λάθος? Ο ΠΑΟΚ παίζει στη Λίμνο. Στη Λίμνο, Μυτιλίνη είπα, κοντά έπεσα. Ναι, κοντά είναι, κοντά είναι. Πώς είπε ο Πρωθυπουργός, Λέσβο και Μυτιλίνη, στο ίδιο πράγμα είπα. Λοιπόν, είναι δύο παιχνίδια τα οποία είναι σημαντικά, έτσι, και για τους δύο. Πιο πολύ για τον Άρη θεωρώ, και αν και ο ΠΑΟΚ με την ήττα του από τον Κολοσσό μπήκε και αυτός σχεδόν στο ίδιο μήκος κύματος από την ίδια φετέρια με τον Άρη. Έχει λίγο καλύτερο πρόγραμμα από τον Άρη, η αλήθεια είναι. Αλλά όλα θα κρυθούν, επαναλαμβάνω,
και στα αποτελέσματα και των άλλων ομάδων. Συνδυασμό γιατί... αποτελεσμάτων, ναι. Γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν κρατάει καμία ομάδα την τύχη στα χέρια της. Διότι το πράγμα και λόγω της έλλειψης του Ολυμπιακού και λόγω του ότι όλες λίγο πολλοί ομάδες δεν είναι τόσο κακές. Κάποτε υπήρχαν μία-δύο ομάδες που λέγαμε αυτές είναι πέσαν σίγουρα, δεν θα σωθούν. Τώρα δεν υπάρχει καμία τέτοια ομάδα. Μάλλον υπάρχουν τέτοιες ομάδες, αλλά η μία είναι ο Άρης και η άλλη είναι ο ΠΑΟ. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον το λέω αυτό τον τελευταίο μήνα. Ο Άρης, εφόσον δεν έκανε τις αλλαγές, και εγώ δεν μπορώ να λέω ότι θέλω, εφόσον δεν έκανε τις αλλαγές που έπρεπε, αυτή τη στιγμή καθαρά αγωνιστικά, αν όχι χειρότερη, είναι μία από τις δύο. Μην πω τρεις χειρότερες. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα τ' άλλον. Αν γινόταν δύο-τρεις αλλαγές στο κατάλληλο timing, νομίζω ότι θα είχαν αποφευθεί πολλές ήττες που λογικά θα στοιχήσουν, λέω εγώ. Μία από τις τελευταίες ελπίδες είναι αυτή. Το Σάββατο, νομίζω, 7 η ώρα πρέπει να παίζει ο Άρης μέσα στον διαγόρα. Όχι. Στον Κολοσσό. Στον Κολοσσό παίζουν όλοι, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης παίζουν 3,5 ώρα. 3,5. Εγώ το θυμόμαι για λόγω του φιλικού, νόμιζα και το είπα και στον Ιωάκη. Μιλώ 7 η ώρα είναι ο Άρης. 7,5 παίζεται εσύ το φιλικό που είπαμε προηγουμένως για το φιλανθρωπικό σκοπό. Okay. Γι' αυτό το θυμόμουν. Άρα... Και οι δύο ομάδες παίζουν στις 3,5. 3,5. Κολοσσός Άρης και Ήφαιστος Λίμνου. Ήφαιστος Λίμνου ΠΑΟΚ. Δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια. Αυτός που χάνει σχεδόν. Κουνάει μαντήλ. Σχεδόν κουνάει μαντήλ, εκτός αν κάνει τι να πω μετά γίνει Chicago Bulls. Και Boston Celtics. Και ουσιαστικά το βοηθήσουν πάρα πολύ και τα αποτελέσματα. Γιατί όπως είπαμε, αν τώρα δεν κρίνεται η τύχη τους, αν δεν έχουν τώρα την τύχη τους στα χέρια τους, πόσο μάλλον μετά από μια ήττα. Είτε ο ένας είτε ο άλλος. Έτσι. Τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ άσχημα και δεν είναι μόνο η αγωνιστική, είναι και τα χρέη που υπάρχουν. Έτσι. Διότι αν πούμε με το ότι σώνονται αγωνιστικά, αυτό δεν σημαίνει ότι σώθηκαν και στην ουσία. Έτσι. Διότι τα χρέη υπάρχουν από πίσω. Και δεν ξέρω κατά πόσον, αν δεν πέσει φέτος, μπορεί να, του χρόνου να είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Πρέπει να βρεθεί τουλάχιστον για την ομάδα που θα μιλήσω εγώ, εσύ θα πεις για τον ΠΑΟΚ, πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορεί ο μπασκετικός Άρης να μην έχει έναν άνθρωπο, εγώ δεν θα πω Αγγελόπουλο, δεν θα πω Γιαννακόπουλο. Έστω ρε παιδιά, δύο σκάλες κάτω από αυτούς. Δεν μπορεί να έχουν άλλες ομάδες, ανθρώπους που βάζουν κάποια χρήματα, ο Άρης να μην μπορεί να βρει κανέναν. Κάτι λέει αυτό. Δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Δεν έχει καθόλου λογική. Δεν ξέρω. Τι να πω. Λοιπόν. Να φοβάω για το ΠΑΟΚ. Ναι, για τον ΠΑΟΚ. Τι είναι ανάλογο. Ποιο ΠΑΟΚ οικονομικά. Ισχύει, ισχύει αυτό που είπες ότι ουσιαστικά άμα σωθεί αγωνιστικά φέτος. Δεν σώνεσαι. Δεν σημαίνει ότι σώθηκες κιόλας. Τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τώρα από τον. Η πλευρά του ΠΑΟΚ είναι σε τελείως διαφορετική μοίρα γιατί στην οικογένεια των Ασπρόμαυρων υπάρχει ένας Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος. Ο οποίος όμως δεν βάζει χρήματα, βάζει κάποιες ενέσεις. Ναι, βάζει κάποιες ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο δίνει. Αυτό ακριβώς. Θεωρώ πως υπάρχουν άνθρωποι και επιχειρηματίες. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο κύριος Σαμυρίδης που βοηθάει τον αριστεχνη ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και στο παρελθόν είχε βοηθήσει και πάρα πολύ και τον μπάσκετ. Σε συνδυασμό, δύο-τρεις ασπρόμαυροι επιχειρηματίες και με τις οικονομικές ενέσεις του Ιβάν Σαββίδη να αναλάβουν τις τύχες της ομάδας την επόμενη σεζόν, έτσι ώστε να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να. Οικονομικά να μπορεί να βγάζει την χρονιά και από εκεί πέρα να μπορεί να ξεπληρώνει και κάποια χρήματα. Το να βγάζει τη χρονιά όμως δεν είναι αρκετό. Έτσι. Το να βγάζει τη χρονιά δεν είναι αρκετό, διότι τώρα δεν ξέρω, εσύ τα ξέρεις τα οικονομικά του Άρη. Του ΠΑΟΚ, συγγνώμη, του Άρη τα ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, ο Άρης βέβαια εκεί υπάρχει πάλι από το πέρσι το καλοκαίρι. Θυμάσαι εκπομπές εδώ πέρα που λέω εγώ να μάθουμε τα οικονομικά στοιχεία με τον αριστεχνη και εκεί που δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Αν πάρουμε τα τελευταία δεδομένα, ήταν γύρω στα 5-5 και κάτι εκατομμύρια. Είπε ο κύριος Γουλιέλμος ότι έχει πληρώσει 2,5 εκατομμύρια. Εγώ το θεωρώ πιο πιθανό είναι να κάνει double R στο ποδόσφαιρο παρά να έχει πληρώσει 2,5 εκατομμύρια ο κύριος Γουλιέλμος. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης είναι γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια. Κάπου εκεί πιστεύω ότι είναι μέσα. Το να βγάλεις τη χρονιά και να λες ότι του χρόνου πάλι θα πάω με τα έσοδα και να ξεπληρώνω 50-100.000 κάθε χρονιά, αυτό σημαίνει ότι τα χρέη θα γίνουν 0 σε καμιά 30 χρόνια, Στέλιο. Δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα οι άλλοι έκαναν 10 χρόνια εξυγίανση και μου έφτασαν τα χρέη στα 6 εκατομμύρια. Ναι, έτσι όπως το λες. Για τα 20-30 χρόνια που θα δίνουν ένα 50 και ένα 100-άρικο, ας πούμε, θα υπάρχει πρόβλημα. Καλά, το ξεχύλωσα που είπα 30, αλλά είναι πάνω από 10 χρόνια. Δεν είναι λύση αυτό το πράγμα. Δηλαδή να είναι που φυτοζωεί ο Άρης, έτσι κι αλλιώς.
και είναι μακριά από στόχους μετά το 2005. Αν βάλουμε άλλη μια δεκαετία, και κανείς δεν μας λέει ότι και μετά από 10 χρόνια δεν θα υπάρχουν πάλι χρέη, έτσι. Δεν είναι θέμα. Δεν υπάρχει λύση. Δεν είναι λύση αυτό το πράγμα που είπες και εσύ. Όχι, δεν είναι λύση. Πρέπει να υπάρξει ένας άνθρωπος που να την αναλάβει και να δίνει. Ναι, εγώ δεν είπα με τη μία να τα δώσει όλα, αλλά τουλάχιστον να πούμε ότι σε ένα, σε δύο χρόνια, ρε παιδί, σε δύο χρόνια τελειώνει αυτό το πράγμα. Ή σε ένα βάθος τριετίας. Ναι, άντε, μάξιμο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Άρης να παίζει για να σωθεί, αυτό που βλέπουμε τα τελευταία τρία χρόνια, τρίτη είναι αυτή η χρονιά. Βέβαια, τα δύο προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλος ο κίνδυνος, η αλήθεια είναι, αλλά έφτασε δύο-τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος να ψιλοκινδυνεύει. Και αυτό κίνδυνος είναι. Λοιπόν, αυτό είναι πραγματικά αδιανόητο για κάθε Αριανό, έτσι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και μιλήστε τέλος πάντων ειλικρινά στον κόσμο. Πέστε την αλήθεια. Ότι έτσι είναι τα πράγματα, δεν την γλιτώνουμε και θα κάνουμε αυτό. Μιλήστε, δεν είναι. Ειλικρίνεια θέλει ο κόσμος πάνω απ' όλα. Πιστεύω. Και όταν θα υπάρχει ειλικρινής άνθρωπος απέναντί του, τότε θα στηρίξει ακόμη περισσότερο. Μπορεί να στηρίζει όταν ο άλλος του λέει ότι έβαλα 2,5 εκατομμύρια και αν ανοίξουμε τώρα τα λογιστήρια θα δούμε τίποτα τέρατα, έτσι. Ειλικρίνεια στον κόσμο και πραγματικότητα. Αυτό θέλει ο κόσμος. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, Αστέλιο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. Τίποτα έγινε εκεί πέρα. Κουλούρια το ένα το άλλο. Κουλουρέας. Και τα δύο κουλούρια. Κουλούρι Θεσσαλονίκη, 33ο λεπτό και τα δύο παιχνίδια του Champions League 0-0. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 16-17 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου απέναντί μου. Σάχος Γρηγοριάδης στην ηχοληψία και στο ένα από τα δύο μικρόφωνα του Λίμπερο. Ελβετικό σουγιά θυμίζεις, καθώς κάνεις τα πάντα όλα και. Τα πάντα όλα. Και συμφέρεις. Καλά, εντάξει. Να τα λέμε και αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Να πούμε όμως και τον γκολ. Μπήκε ένα γκολ. Το οποίο. Λιόν Γιουβέντους 1-0. Προηγείται η Λιόν. Τώρα να δούμε και ποιος είναι ο σκόρερ. Προηγείται η Λιόν, η οποία παίζει χωρίς τρεις καλούς παίκτες, λέει. Έτσι έλεγε το ρεπορτάζ. Και προηγείται 1-0 της Γιουβέντους. Τι είπαμε πριν αρχίσει το μάτς. Όχι, θα νικήσει η Γιουβέντους. Όχι, θα νικήσει. Θα πάρει το Champions League. Γιουβέντους, τι είπα εγώ, Γιουβέντους και Μπάγκερν και εσύ πια είπες ακόμη. Και εσύ Γιουβέντους. Κατάλαβα, αποκλείστηκε η Γιουβέντους. Κίχ δεν θα κάνει. Δεν προλάβει κίχ να κάνει. Κίχ δεν θα κάνει, σου λέω. Κάνα 3-0 την βλέπω σήμερα. Λοιπόν, 23-10, 2-87 και 3-8. Έχουμε ένα τεταρτάκι στη διάθεσή μας. Επαναλαμβάνω, 23-10, 2-87 και 3-8. 69-45, 2-87 και 3-8. Επίσης, Στέλιο, έχουμε τίποτα άλλο ή θα κουτσοπολέψουμε τώρα, κάνουμε τίποτα. Να πούμε πως σε ένα τετράλεπτο ουσιαστικά. Συν τις καθυστερήσεις θα πάμε στο ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια. Τώρα από εκεί πέρα για κουτσομπολιό μας κόβω. 0-0 έτσι, το Real τίποτα δεν κουνιέται. Να πω εγώ ότι ο διαιτητής, γιατί είπαμε διάφορο μένα, αλλά πρέπει να πούμε τα στοιχεία του παιχνιδιού. Τζίλος, το Τζίλο ρε παιδιά, Τζίλο. Με Βαρ Μανούχο, αυτοί και οι δύο πρέπει να έχουν στοιχεί στον Άρη πάνω από 5 βαθμούς. Οι συγκεκριμένοι έρχονται σε ένα μάτς αδιάφορο για τον Άρη. Μπορεί να πάρουμε και κανένα σφύριγμα από αυτούς, λέω εγώ, έτσι κάνω μια κολομαντεψιά. Μια που στα προηγούμενα παιχνίδια που είτε ήταν στο Βάρ είτε ήταν στο Χορτάρι και οι δύο τους μας στήχησαν 5 βαθμούς τουλάχιστον. Ειδικά ο Τζίλος, θυμάμαι την πρώτη αγωνιστική, δεν ήταν που ήταν στο Βάρ. Ναι, και έτρωγε τα πιτόγερα και έσταξε και στο. Και έσταξε και κάτι λάδια βρήκαν εκεί. Ναι, το Τζίλο δεν είδε το προφανώς από το Βάρ, δεν είδε το κράτημα της φανέλας στον Ιντέ για την πρώτη αγωνιστική. Και σε ένα ακόμη ήταν, αλλά δεν θυμάμαι. Στο Βάρ, βέβαια. Στο Βάρ ήταν στην πρώτη αγωνιστική στο Χαριλάο. Στο επόμενο ήταν στο αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν θυμάμαι ποιο μάτς. Ο κύριος Τζίλος, θεωρώ, επαναλαμβάνω, αν θέλουμε να δούμε τουλάχιστον στα play-off και στους ημιτελικούς και τελικό, φυσικά ξένους διαιτητές μόνο, δεδομένα στο κύπελλο ότι θα είναι. Και στα play-off, δεν ξέρω αν σε όλα δεν νομίζω να είναι στέλιο. Και αυτό δεν θέλω να μου σχολιάσει αυτό το που το άκουσα σήμερα. Λέει ότι για τα play-off η κάθε ομάδα θα δίνει 950 ευρώ για τη γραμμή. Για τη γραμμή. Ναι. Ναι. Η κάθε ομάδα ή και οι δύο. Δηλαδή από 500, από ότι είναι 1000 ευρώ, από 500. Τέλος πάντων. Φοβερό, έτσι. Τώρα θα μου πεις, αυτό οι ομάδες δεν πρέπει να το πληρώνουν. Κανονικά, θεωρητικά πρέπει να το πληρώνει η Ομοσπονδία. Ναι. Ή η διοργανώτρια αρχή. Όχι οι ομάδες. Δηλαδή τώρα δηλαδή. Η διοργανώτρια αρχή, σωστά το είπες. Η διοργανώτρια αρχή, γιατί ουσιαστικά στα play-off αγωνίζεται
από το 1 έως το, ως το 6. Ως το 6, ναι. Και από το 7 έως το 14 στα play out. Mm-hmm. 15 και 16 δεν παίζουν, άρα δεν πληρώνουν τίποτα. Κατάλαβε, δηλαδή. Ένα λεπτό. Οι δύο τελευταίοι. 15-16 ποιος, 14 είναι ομάδες. Α, 14 είναι. Okay, εντάξει. Νόμιζα 16. Όλοι παίζουν. Βέβαια αυτό δεν ξέρω, εσύ θα τα ξέρεις καλύτερα τα πράγματα. Στα play out, δηλαδή στα play off θα παίξουμε μέσα έξω όλοι, έτσι. Ναι. Στα play out, αν άκουσα καλά, δεν το κατάλαβα κιόλας γιατί δεν μας ενδιαφέρει κιόλας από την αλήθεια. Είναι μόνο 7 μάτς, λέει. Δηλαδή, μόνο μέσα θα πέσουν ή μόνο έξω. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Για εσύ, τα λογικό. Play out, δεν και εσύ να το ψάξεις, λογικό είναι. Εντάξει, δεν είναι στην αρμοδιότητα του ρεπορτάζ ομάδα σου. Λογικό είναι αυτό το πράγμα, αλλά έτσι το άκουσα ότι θα είναι, ρε παιδί μου, μόνο 7 παιχνίδια. Δηλαδή, ένα γύρο, α πούμε, δεν θα είναι δύο γύροι. Γι' αυτό και θεωρείται. Και είναι παραπάνω, άμα γίνει δύο γύροι. Αυτό λέω, ναι. Γι' αυτό λέγαν κιόλας ότι είναι δύσκολο να καλυφθεί όσο αδύνατο η διαφορά που έχει ο Πανιόνιος από τον Πανετολικό και ο Πανετολικός από τον αμέσως επόμενο, ώστε να μην παίξει καν μπαράς. Τώρα ουσιαστικά ο Πανετολικός έχει 17 και 10 έχει Πανιόνιος. Και 10 ο Πανιόνιος. Δύσκολο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση, όπως και δύσκολο ο Πανετολικός να προσπεράσει μια ομάδα ώστε να μην παίξει καν μπαράς. Άρα, με βάση τη λογική, ο Πανιόνιος θα είναι μια ομάδα που θα υποβιβαστεί και η άλλη θα είναι. Ο Πανετολικός που θα παίξει μπαράς με τον δεύτερο με τον, και εκεί όμως πρέπει να έχει play-off. Ο πρώτος ανεβαίνει κατευθείαν που είναι τα Γιάννενα. Ο δεύτερος, ο τρίτος, ο τέταρτος και ο πέμπτος πρέπει να παίξουν ένα σαν πρωταθληματάκι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος κιόλας. Και για να παίξει με τον Πανετολικό. Για να παίξουν, ναι. Ναι, έτσι. Ωραία, ωραία πράγματα. Φοβερή οργάνωση. Ποδοσφαιρικό υπερθέαμα. Υπερθέαμα, πραγματικά. Τι να πω. Κάτσε να πάρουμε και τους φίλους όμως που είναι ήδη στην αναμονή. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα. Καλώς τον Ανδρέα. Τι γίνεται? Ναι. Καλά είμαστε. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Πάντα, πάντα πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο. Σωστά αυτό που λες. Αν βάλει και ένα γκολ τώρα που δεν το βλέπω να το βάζει γιατί θέλει μόνο 38 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Η Ρεάλ θα είναι καλά. Τέλειο, βάλε τον γκολ, βάλε τον γκολ. Τι να βάλει, ο Στέλιος ο καημένος δεν προσπαθεί, δεν γίνει τίποτα. Αυτή η Ρεάλ είναι για τα σκυλιά. Όταν μιλάμε για τα σκυλιά, για τα σκυλιά. Α, πάρ και το. Έφαγε. Α, όχι. Οτό! Πάνω στη γραμμή. Άκουσε, έχασε δύο μεγάλες ευκαιρίες με αυτήν η City, άρα να ξέρεις ότι το μάτς θα λήξει 1-0. Σου το λέω από τώρα. Λογικά είναι ημίχρονο γιατί έγινε και φάουλ τώρα στον Ίσκο. Λοιπόν, έλα, πάμε, Ανδρέα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Ζάχο, και συμφωνώ επίσης απόλυτα και με το φίλο που πήρε τηλέφωνο νωρίτερα με το μωρό. Ναι, ο φίλος με το μωρό βαφτίστηκε. Ο μπέμπις θα το λέμε. Ο μπέμπις. Να του ζήσει. Έτσι. Και να ζήσει και στην οικογένεια του Άρη. Και να είναι και καλότικο και να πάρει και κύπελο. Φέτος να είναι. Κι εγώ έτσι τόσο ήμουν. Δεν ξέρω, δεν το ρώτησα πόσο ήταν πραγματικά γιατί και εγώ το κύπελο το 70 το είδα. Το άκουσα. Ήμουν 20 μηνών. Κατάλαβες, 20 μηνών ήμουν. Εγώ ήμουν αγέννητος. Εσύ σου δεν είχε γνωρίσει, η μητέρα σου, τον πατέρα σου δεν τον είχε γνωρίσει ακόμη. Είναι λίγο δύσκολο να το κατάλαβες. Πάμε, πάμε. Θα πρέπει η ομάδα να τα δώσει όλα στο κύπελο σίγουρα. Δεν υπάρχει λόγος να παίξει με βασικούς και να κινδυνεύσει να τραυματιστεί για τα πλεϊός. Θεωρώ, ρε Ανδρέα, ότι είναι η προτεραιότητα, έτσι. Εγώ δεν είπα να κάθεται να χάνει στα μας του. Θεωρώ ότι πρέπει. Να είναι λίγο προσεκτική, να κάνει μια διαχείριση δυνάμεων και προς Θεού να προσέχει τους τραυματισμούς και όταν είναι τα δύο παιχνίδια τα κοντινά με τα δύο παιχνίδια των ημιτελικών να προσέχει τις κάρτες τις κόκκινες. Αυτό δεν λέω κάτι παράλογο. Αυτό ακριβώς, ναι. Είναι πρόβλημα που είναι μακριά το ένα παιχνίδι από το άλλο. Αυτό λέμε. Ναι, αλλά, δηλαδή ναι, την Κυριακή παραδείγματος. Να παίξουν άλλοι παίκτες που δεν έχουν χρόνο συμμετοχή τόσο πολύ και να μας δείξουν και αυτοί τι μπορούν. Αυτό το παίρνει το ρίσκο ή μη ρίσκο ή την απόφαση, παίρνει μόνο ο προπονητής. Έτσι, εμείς σχολιάζουμε από έξω, δεν είμαστε, δεν τα γνωρίζουμε. Βέβαια, σίγουρα. Δεν βλέπουμε τις προπονήσεις, ούτε ξέρουμε. Αλλά η κοινή λογική λέει όσον αφορά και τους τραυματισμούς και την κόκκινη, τουλάχιστον το παιχνίδι της Κυριακής, δηλαδή τρεις μέρες πριν από το πρώτο ημιτελικό και το παιχνίδι τρεις μέρες πριν το δεύτερο ημιτελικό, ιδιαίτερα αν υπάρχει σκορ που μας δίνει ελπίδες για το δεύτερο μάτς. Να είναι, έτσι όπως το είπαμε, rotation μεγάλο. Τι να πω. Λέω κάτι έτσι παράλογο, ακριβώς, τι να πω, ρε έτσι φίλε. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς, έτσι συμφωνώ κι εγώ. Και να ρωτιέμαι σε τι κατάσταση είναι ο Διαμαντόπουλος. Προπονείται κανονικά. Εγώ θα έβαζα και εκείνον.
Είναι πολύ καλό αυτό που λες, γιατί τον Διαμαντόπουλο τον έχουμε ξεχάσει τελείως πραγματικά, και το παιδί, επειδή βοήθησε και στα δύσκολα, έτσι, να μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα, τουλάχιστον σε ένα τέτοιο μάτς ας παίξει, ρε παιδί μου, και ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή σε ποιο θα παίξει αν δεν παίξει ο Διαμαντόπουλος. Ας παίξει ένα ημίχρονο. Έπαιξε σε ένα φιλικό. Σε ένα φιλικό έπαιξε. Ας ξεκινήσει ο Ντουρμισάη. Ας ξεκινήσει ο Ντουρμισάη και ας παίξει το δεύτερο και ο Διαμαντόπουλος. Ναι. Γιατί όχι. Ναι, μπράβο σου, γιατί πραγματικά και στον κόσμο του, άρα να ρωτήσει, δηλαδή πιστεύω ότι ο Διαμαντόπουλος δεν υπάρχει στην ομάδα, έτσι. Ένα δίκιο το έχεις. Προσωπικά νόμιζα ότι είχε φύγει από τον Άρη. Να το. Άκου το Στέλιο που είναι και δημοσιογράφος. Νόμιζα ότι είχε φύγει από τον Άρη. Αργενή το νομίζουν, okay. Δεν είναι, το νομίζεις εσύ. Αργενή το νομίζουν. Είναι την ομάδα και είχε παίξει και στο φιλικό που παίξαμε. Ναι, φίλε, είναι ένα μάτς που προσφέρεται τώρα. Αν δεν παίξει και σε αυτό το μάτς, τι τον έχεις. Άσο το παιδί να φύγει, να πούμε, να πάει κάπου αλλού. Ναι. Ωραία. Έτσι ακριβώς. Ωραία, Φελτατέ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Ανδρέα, να είστε καλά. Και εσύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο και Στέλιο, τι κάνετε? Γεια σας, τι κάνετε? Δόξα τον Πανάγαθο. Κύριε Βασίλη, εσείς είστε, έτσι? Ναι, εγώ είμαι. Σας κατάλαβα από τη φωνή, τι κάνετε? Δόξα τον Πανάγαθο. Και χαίρομαι και για εσάς. Ο κύριος Τζίλος σφύριζε το Άρης Νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου. Α, το Άρης Βόλου, το 4-0. Ναι, ναι. Όχι, εγώ θυμάμαι και πιθανώς κι άλλο. Σε αυτό δεν είχαμε καμία. Σε άλλο, όχι, όχι. Απλά όχι, έτσι. Εκείνα που έκανε τότε που έκανε σαν βαρίστας. Ναι, ναι. Τα έκανε γιατί αν θυμάσαι την εποχή που ο Άρης ανέβηκε από την Β' Εθνική στην Α. Είχε παίξει ο Άρης ένα αγώνα στο Αιγίνιο και ο Τζίλος έκανε όργια. Στο Αιγίνιο. Αιγινιακό. Ποιο μας λέτε? Αιγινιακός Άρης. Είχε κερδίσει ο Άρης, αλλά έκανε όργια. Ένα 4 νομίζω έληξε αυτό το μάτς, αν θυμάμαι καλά. Κάπου τόσο, ναι. Και θυμάμαι εκεί που μετά τον αγώνα είχα ακούσει τυχαία, γιατί δεν έχω τι να κάνω και ακούω να μεταδώσει σχεδόν όλων των αγώνων. Ναι. Και είχα ακούσει τον κύριο Καρυπίδη που Μίδρος εξακόντησε εναντίον του, με αποτέλεσμα την πρώτη φορά που ήρθα στο Χαριλάο, στο Κλεάνθης Βικελίδες και κάθισε στο ΒΑΡ, είχε πάθει στραβισμό. Ναι. Αυτή η φάση ειδικά με του Ιντέγια στις καθυστερήσεις είναι... Ήταν τρομερά λάθη τα οποία δεν δικαιολογείται. Καταρχήν, εγώ πιστεύω ότι, και το έχω πει και στον Γιώργο που βγαίνουμε, ότι αυτή είναι η συμμορία. Διότι, γιατί να λες γιατί είναι ο Τζίλος στο ΒΑΡ? Μα όταν γίνεται η ανακοίνωση, υπάρχει ο βαρίστας και υπάρχει και ο βοηθός του. Δύο δεν βλέπουν. Σωστά τα λέτε. Επαναλαμβάνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Κύριε Βασίλη, να το λέμε. Αυτός που είναι στο χορτάρι, στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να έχει και 10% και 20% και περισσότερο ένα άλοθη. Αυτός που είναι στο ΒΑΡ δεν είναι κανένα άλοθη, έτσι. Να μην λέμε αυτό. Μα είναι δύο. Δεν υπάρχει κανένα άλοθη. Ή τα κομπιούτερ. Εγώ πιστεύω ότι κάτι το δουκούν. Έτσι. Τώρα, όσο για τη ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε για τον μπάσκετ. Εσύ πρέπει να το θυμίσαι. Πείτε μου. Τη φασαρία που είχε γίνει μεταξύ της FIBA και της Σούλεβ. Βέβαια, πρόσφατα. Τα δύο πρωταθλήματα. Βέβαια. Από εκεί και ύστερα η Αθήνα άρχισε σιγά σιγά να τραβάει τους μεγάλους αθλητάς του μπάσκετ από τη Θεσσαλονίκη κάτω. Πρώτα από τον Πάγκο τον Άρη και ύστερα σύσσωμε ολόκληρο πακέτο του Ηρακλέους. Όλη την πεντάδα. Η πεντάδα της Αϊτάμα παραλίγουν ήταν όλοι στον Ηρακλή που έπαιξε τελικό. Ναι, ήταν οι περισσότεροι, ξεκίνησαν από τον Ηρακλή, όντως. Ναι, μα έπαιζαν. Ένα χρόνο πήρε στον Ηρακλή. Ναι. Τι Χατζηβρέτας, ο Σοφοκλής, ο Παπαδόπουλος, ο Διμαντίδης. Έτσι. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τους πήραν κάτω και με την ευγενική χορηγία του Εβραίου, του Μπερτονέου, κάνανε την EuroLeague. Όπου εκεί τα συμβόλαια δεν είναι όπως είναι με την UEFA και τη FIFA στο ποδόσφαιρο. Εκεί όλα τα έσοδα τα παίρνει αυτή η περίφημη Γιουρολίγκα. Αυτό που μοιράζει στις ομάδες είναι ψυχία. Και το βλέπετε εδώ στην Ελλάδα τι πρόβλημα οικονομικό δημιουργήθηκε στον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχουν παντού γιανακόπουλοι οι οποίοι να έχουν αυτό το εύρος των οικονομικών και αυτό αν θέλει στον οπαδικό εγωισμό να τραβά μπροστά την ομάδα τους. Κανένας κύριος Σαββίδης ή ο Ζάχος ή ο Στέλιος ή ο Βασίλης δεν θα βάλει χρήματα σε μια διοργάνωση η οποία εκ προημίου θα είναι ζημιογόνος για την επιχείρησή του.
Ναι, αλλά σωστά είναι αυτά που λέτε, κύριε Βασίλη, αλλά εμείς δεν είπαμε, εγώ δεν είπα, αν ακούσατε και στη σκέψη μου εδώ που τότε συζητούσαμε το Στέλιο, δεν είπα να βρούμε Γιαννακόπουλο ή πώς λέτε, Αγγελόπουλο. Δύο, ούτε καν μία σκάλα σας είπα κάτω. Δύο σκάλες. Έναν άνθρωπο να μπορεί να βάζει 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ούτε αυτά θα μπορεί να ούτε παίρνει. Ούτε αυτά. Ότι δεν θα τα παίρνει, δεν θα τα παίρνει. Ότι δεν θα τα παίρνει, δεν θα τα παίρνει. Λόγο. Ομιλείτε τώρα για δύο συλλόγους. Θα βάλω μέσα και τον Αγγλέν, εξάρτητα αν είναι υποβαθμισμένος. Που από την πίεση του κόσμου θα πρέπει να έχουν επιτυχίες σε ομάδες. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστό αυτό. Ειδικά ο Άρης και ο Πάοκ έχουν πίεση. Για να έχουν επιτυχίες λοιπόν και να βγεις λίγο παραέξω από το χωριό σου, θα πρέπει να κάνεις βαριά συμβόλαια. Ναι, χρειάζεται χρήμα. Αν φέρεις ένα-δύο καλαθοσφαιριστές με βαριά συμβόλαια, θα χάσεις την ισορροπία από τους άλλους συμμετρίους. Ναι, τους οποίους έχεις να διαχειρίζεσαι, ούτως ώστε να μην κινδυνεύεις στο πρωτάθλημά σου ή εν πάση περιπτώσει να παίζεις το Final Four του πρωταθλήματός σου. Αυτή είναι η ανισορροπία. Το βλέπετε τώρα στην ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό. Που αρχίσαν οι περικοπές. Ωραία, κύριε Βασίλη, μόνο κλείστε με αυτή τη σκέψη σας, γιατί έχω άλλες δύο γραμμές και έχω τρία λεπτάκια μόνο. Όχι, συγγνώμη, δεν θα σας καθυστερήσω. Όχι, εντάξει, όχι, δεν είναι θέμα, γιατί έρχεται και ο κύριος Ζαγόρας, οπότε και εκεί θα έχετε στέλνει, νομίζω. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Και Παναγιά μαζί σας, εγώ ευχαριστώ που σας ακούω. Να είστε καλά, κύριε Χαίρετε. Βασίλη, να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο πάμε. Δεν περίμενε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, το όνομά σου αν θες. Έλα, φίλε μου, εσύ είσαι. Εσύ είσαι, εσύ. Έλα, τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ. Ζαγώ. Ναι. Έλα, ο Πασχάλης από το Άργος είναι. Έλα, ρε Πασχάλη, έλα. Έλα, από εδώ και πέρα θα σε λέω ξάδερφε. Ξάδερφε. Από εδώ, ρε. Είσαι με το θείο μου τον Αργύρη, το Γιάκα, είσαι εκεί δηλαδή γνωστός. Ναι, ρε, αφού είμαστε γνωστοί, θα σου το πω την άλλη φορά. Γνωριζόμαστε. Να του στείλει χαιρετίσματα και τη θεία μου. Να, και βεβαίως, βεβαίως. Τώρα, ο Άρης παίζει 6,5 ώρα την Τετάρτη, έτσι δεν είναι. 6,5 ο Άρης, 9,5 ο Πάοκ. Δηλαδή, το που τελειώσει ο Άρης, αρχίζει το pre-game του Πάοκ. Λοιπόν, και τα δύο τα μάτια είναι δύσκολα για μένα. Αφήσω κάποιο μη τελικό είναι, θα ήταν εύκολο. Ζάγο, φοβάμαι τους Αθηναίους και τους φοβάμαι. Αυτή είναι η θέση να κάνουν τα πάντα, να βρεθούν Άκη Ολυμπιακός στο τελικό. Κοίτα, αγωνιστικά δεν έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Εγώ γιατί μάλλον. Τι να φοβούμε. Νομίζω είναι δύο παιχνίδια 50-50, έτσι. Όποιο το θέλει πιο πολύ, αρκεί, πρόσεξε με λίγο αυτό που θα σου πω. Αρκεί να κρυθεί στο χορτάρι το παιχνίδι. Αν είναι καλύτερα, περάσει. Είχαμε να πεθάνουμε κιόλα. Όχι, είχε. Πάντω σου άρεσε μια περίοδο. Είναι καλός, ρε, το γουστάρω, ρε, παιδί. Ο Άρης μπροστά είναι καλός. Δηλαδή θα κάνει γκολ, πιστεύω. Θα εφάει, θα κάνει. Τώρα μας κοράρει, δεν ξέρω τώρα στην ΑΕΚ. Είναι καλός ο Άρης και πιστεύω ότι είναι πιο διψασμένος από όλους. Και η ομάδα και ο κόσμος. Ο κόσμος είναι δεδομένο ότι είναι πιο διψασμένος. Λοιπόν, για πες μου, ρε, ξάδερφε. Πέμε. Πες, γιατί αρπάχτηκες με τον Τάσο. Εντάξει, ρε φίλε, γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα. Υπόθηκε κάτι παραπάνω. Εντάξει, έκανε. Αν ακούμε το βράδυ, θα τη χάσουμε. Έχουμε δυο άλλα. Εντάξει, δεν θα τη χάσετε. Τουλάχιστον για τώρα δεν θα τη χάσετε. Με τρελάνε τη χθε. Εντάξει, ρε φίλε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Είπαμε, γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, τώρα. Κάνω. Έχετε μια καλή εκπομπή, φοβερή. Σα ακούει πολλοί κόσμο. Δυστυχώ. Ζάκο, να σου πω κάτι. Στην Καστοριά, εδώ και στο Άργο. Λίγοι ακούν λίγο, γιατί είναι. Εγώ σα ακούμε στο ίντερνετ. Κάτι καμιά συμφωνία. Ακούμε το Κοριόπολης, μια ζωή να πούμε. Συμφωνία εννοείς με κάποιο σταθμό εκεί πέρα για να αναμετάδει. Να κάνετε μια συνεργασία. Αυτά είναι. Γιατί εντάξει, υπάρχουν ΠΑΟ και Αριανοί. Πολλοί Αριανοί έχει το Άργος, το ξέρεις. Ναι, το ξέρω, το ξέρω ειδικά το Άργος. Έχει Αριανούς, μιλάμε για την Κοριόπολη. Θα σας επισκεφτώ. Θα έρθω να δω και την ξαδέλφη και το θείο και τη θεία. Θα περάσω. Λέει, έχω και χρόνια να έρθω. Θα περάσω μια βόλτα. Θα σας γνωρίσω. Όταν έρθεις στο ράδιο. Θα πεις, ξάδερφε, έρχομαι. Έτσι, έτσι, θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε. Θα βρεθούμε. Να είσαι καλά. Έλα. Άντε, άντε, καλό ξημέρωμα. Καλό βράδυ και σε εσένα. Να το σου ξάδερφε. Να το και τα. Είδε και τα. Ωραίο σου ξάδερφε. Και τα γουρουνάκια. Συγγήθηκε. Τα τσιμπήσαμε. Στον τελευταίο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζαχό. Και στο φίλο δίπλα. Ο Στέλιο. Ο Στέλιο. Ο Στέλιο. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Έλα, ρε Θόδωρε. Έλα. Και πήγα να πω Θόδωρε, αλλά λέω κάτσε να μην πω καμιά κοτσάνα. Κατάλαβε. Καλά είμαστε. Καλά, φίλε, καιρό έχουμε να τα πούμε. Πάμε. Ναι, ναι, ναι. Ξέρεις τι, τώρα για το μάτς με τον Ατρόμητο.
το μεγάλο ρωτήσουν πιθανό να στοιχίσει τον αγώνα, αλλά από την άλλη. Ναι. Να θέλω τον αγώνα, θέλω την άποψή σου. Γιατί θυμάμαι από παλιά ότι είχαμε έτσι καλή ανταλλαγή απόψεων. Ναι, από τη μία, ας πούμε, άμα κάνει πολλές αλλαγές, πιθανόν, ας πούμε, να μην έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ας χάσουμε, δεν ξέρω, ας μπορεί να φέρει και στο παλιέ. Ας χάσουμε. Από την άλλη που μπήκε ο Τζίλος, είναι λίγο ύποπτο. Ο Τζίλος είναι, ας πούμε, επιρροή ΣΑΕΚ, καθαρά, κομμάτι. Αυτή την οπτική γωνία, σωστά. Ναι, ναι, ο Μελισσανίδης δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω. Μια ωραία οπτική γωνία διαφορετική μας έδωσε, είδες. Ναι, ναι. Ξέρεις τι, ο Τζίλος ήταν στο Αιγινιακό Σάρι το 0-1 τη χρονιά που δεν ανεβήκαμε και όντως είχε κάνει όρια στο Αιγίνιο. Θύμισε μου όμως, εγώ θυμάμαι το 1-4 που ανεβήκαμε. Το 0-1 πώς είχε γίνει αυτό, θύμισε μου το. Είχε βάλει γκολ ο Τάδος στην αρχή του αγώνα. Α, μπράβο, ναι. Στο τρίτο λεπτό. Και μετά μας κάρανε σκληρά φάουλ, ήταν για 2-3 αποβολές. Θυμήθηκα τώρα. Και κάπου στο 80 μας άφησε με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες, ναι. Και τους έδινε φάουλ για έξω την περιοχή για γεμίσματα. Θυμάμαι, αλλά δεν θυμόμουν ότι ήταν ο Τζίλος. Θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν ο Τζίλος. Είναι δηλαδή πολύ ύποπτο, έτσι. Και είναι μαζί με τον Μανούχο που στο Άρη Σόφι, ο Μανούχος ήταν στο χορτάρι και ο Τζίλος ήταν στο Βάρ. Αλλάξαν ρόλους. Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να προσέχουμε κάρτες, όπως είπες και εσύ, και τραυματισμούς, έτσι. Διότι και οι άλλοι τις λύσεις φαινότητες που έχουν θα έρθουν εδώ, θα χτυπήσουν το παιχνίδι, οπότε θα παίξουν και πιο δυνατά. Ξέρουν κιόλας και ότι ο Άρης παίζει σε 3 μέρες ημιτελικό, έτσι. Όλα θα τα εκμεταλλεύσουν. Και για να κλείσω, να δεις το ωραίο τι κάνουν, τι μαγειρέματα κάνουν στο Όφι Λαμία, που θέλει, ας πούμε, Όφι Νίκη. Έχουν βάλει τον Κομίνη. Ο Κομίνης είναι αυτός που ήταν πέρσι στον Παράζ, Όφη Πλατανιάς, που έσωξε στον Πλατανιά. Ισόφι Όφη στο 95. Δηλαδή, είναι δεδομένο ότι η Όφη θα κερδίσει, καταλαβαίνει. Είναι δεδομένο. Άρα τον Τζίλο τον έχουν βάλει, μήπως, ας πούμε, τους δώσει καμιά αφορμή να σου βγάλουν καμιά κόκκινη για μένα. Θέλει προσοχή, να έχουν δηλαδή τα μάτια τους 14. Εγώ επαναλαμβάνω. Και οι 7 και οι 8 που είναι στον πάγκο μέσα. Εγώ αυτό θα έκανα τώρα. Δεν είμαι ούτε ο Ένινγκ, ούτε παίρνω τις αποφάσεις, έτσι. Κοίτα, για μένα, για να κλείσω, ουσιαστικά. Πρέπει να έχει όσο γίνεται περισσότερο κόσμο το γήπεδο και ουσιαστικά πρέπει ο κόσμος να δώσει στην ομάδα. Δηλαδή μην περιμένουμε τώρα για αποτέλεσμα, εμείς να δώσουμε λίγο ψυχολογία στους παίκτες. Και μπιζάρισμα, εννοείς, έτσι, και μπιζάρισμα για το μάτσι. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αυτό ναι. Και στο μάτς με την ΑΕΚ μακάρι να σκοράρουν, δηλαδή ακόμα και να χάσουμε 2-1 δεν με πειράζει. Έτσι, το προτιμώ από το να χάσουμε 1-0 ή 0-0. Καλά, ρε, αυτό έλπει. 1-0 ή 2-1, όλοι 2-1 θα σου πούνε. Επειδή είναι αμυντικογενής ομάδα η ΑΕΚ, εντάξει, θα μου πεις τώρα, θα παίξουμε με ξένους διαιτητές από τη μία. Δεν έχει καμία σχέση με το μάτς που παίξαμε στο Χαριλά, γιατί τότε παίξαμε και κουρασμένοι, δηλαδή ήμασταν Πέμπτη, είχαμε παίξει τον Ατρόμητο, η ΑΕΚ δεν είχε παίξει. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να είναι η ΑΕΚ του Χαριλάου, θα είναι πολύ καλύτερη, το δεδομένο αυτό. Αλλά θα είμαστε και εμείς καλοί και πιστεύω στις δυνατότητες της ομάδας μου. Εγώ δεν τη φοβάμαι την ΑΕΚ. Εντάξει, να σου πω, ρε φίλε. Ούτε και εγώ και το ΆΚΑ δεν είναι και έδρα, έτσι. Και ακόμη και 25 και 30.000 κόσμο να έχει, δεν είναι έδρα. Αυτό σωστό. Και έδρα να είναι, φίλε, εφόσον είναι ξένος και είναι καλός διαιτητής. Δηλαδή, ήρθε και ο Γερμαναράς μέσα στην Τούμπα, έτσι, και ακύρωσε και γκολ. Πού ήταν ο offside, με το ακύρωσε. Τι θα πει. Δεν μασάω ότι δεν μασάει. Να πάνε όλα καλά και. Είδομε. Όλα καλά να πάνε και να έχουμε τύχη. Γιατί και αυτό, και αυτό. Ο ποδοσφαιρικός Άρης είναι γενικά άτυχος. Τύχη, ας δεν έχουμε και στον τελικό. Σε ένα τελικό δεν είχαμε τύχη, φίλε, οπότε ας την έχουμε. Γενικότερα. Να σε καλά. Να σε καλά, Θόδε, να σε ακούμε και πιο τακτικά, έτσι. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Έτσι, θέλουμε τις απόψεις σαν του Θόδωρου. Να σε καλά. Λοιπόν, Στέλιο, επίλογο. Ξεκίνα. Εντάξει, περιμένουμε να δούμε. Όποτε είσαι πάντως εδώ, το λέω. Πάντα γίνεται, αλλά με σένα ένα λόγο παραπάνω. Περιμένουμε τα παιχνίδια ουσιαστικά. Περιμένουμε τους δύο ημιτελικούς. Αυτό είναι νομίζω σημαντικό, έτσι, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Όχι τα μάτια της Κυριακής. Ναι, στο ποδόσφαιρο, ναι, προφανώς. Τώρα η τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος δεν έχει και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, είτε για τον έναν είτε για τον άλλον. Βασικά, εντάξει, για τον ΠΑΟΚ μπορεί να έχει, γιατί ουσιαστικά θεωρητικά κυνηγάει ακόμα το πρωτάθλημα. Αλλά ουσιαστικά νομίζω ότι ο μεγάλος στόχος είναι τα ημιτελικά και για τους δύο. Βέβαια, το παιχνίδι που έχει σημασία μπροστά και για τον Άρη και εσύ, όπως λες, για τον ΠΑΟΚ, είναι το μάτς της Τετάρτης, έτσι, να μην κρυβόμαστε. Μόνο, δηλαδή, τα μάτς της Κυριακής, μόνο τον Όφη ενδιαφέρει βασικά να κερδίσει και να μπει στην εξάδα. Δεν υπάρχει άλλο. Δηλαδή, αν στο ημίχρονο είναι 2-0, ας πούμε, ο Όφη, έχει τελειώσει το πράγμα. Πιστεύω όλα τα παιχνίδια δεν θα ακούει κανένα.
Παλιά που είχε το ραδιοφωνάκι, άκουγε πόσο είναι, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει άλλο ενδιαφέρον. Εκτός αν το παιχνίδι του Όφη πηγαίνει και δεν κερδίζει ο Όφη, και τότε θα υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και για το Μάστο Χαριλάου και για το Μάστο Ξάνθη. Ναι, τότε ναι. Αλλά πιστεύω, όπως είπε και ο Θόδωρος, ότι θα το καθαρίσουν το μάτς από νωρίς οι κριτικοί. Και θεωρώ να σου πω και την αλήθεια, και είναι και δίκιο να μπουν. Είχε τουλάχιστον μεγαλύτερη διάρκεια του πρωταθλήματος, είχε καλή ομάδα Όφη. Εντάξει, μπρόκτηκε κιόλας αρκετά, πιστεύω, ιδιαίτερα στα μάτς με τον Άρη. Το σωστό να είναι Όφη, λέω εγώ, τουλάχιστον από πλευράς αγωνιστικής. Αυτά. Εγώ θέλω τον Όφη. Καλά, λογικό είναι να το θες τον Όφη. Εντάξει, έχουμε και τα παιχνίδια του μπάσκετ, όπου περιμένουμε δύο νίκες να κάνουν οι ομάδες, έτσι ώστε. Τη Δευτέρα να μην κλαίμε πάρα. Και οι δύο δεν κερδίζουν, να το ξέρεις. Το πιο πιθανό είναι να χάσουν και οι δύο. Δηλαδή, αν το μάτς παικτήσει το παρκέ, οι μεγαλύτερες πιθανότητες είναι να χάσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι. Όσο ζεις, ελπίζεις πάντα. Καλά, αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Λέμε τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, έτσι. Για εσένα έφυγε και το Σμίθ ήταν καλός παίκτης, έτσι. Και νομίζω και ο Μπράουν είναι τραυματίας. Έχει ενοχλήσεις. Ναι, έχει ενοχλήσεις. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Άρη και για τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτά. Κάτσε να διαβάσω μόνο τους δύο υποστηρικτές της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα και να παραχωρήσουμε τη θέση μας στο Γιώργο το Ζαγόρα. Να ξεκινήσω με τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντηση στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο της Mazda Αμανατίδης, επαναλαμβάνω, το 2310-924-931. Πορκίτοψη το πωλείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώστη, μια σας περιμένουν. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις σούπερ λακταριστές προσφορές. Επαναλαμβάνω, δύο μπέρκερ με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ, δύο special μπέρκερ, μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και το μενού των δύο ατόμων που αποτελείται από δύο μπέρκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml, όλα αυτά μόνο με 10 ευρώ είναι το μενού, επαναλαμβάνω, των δύο ατόμων. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Λοιπόν, ημίχρονα έχουμε, είπαμε, στο Champions League 1-0 ηλιών, έτσι. Ναι, δεν έγινε τίποτα. Παραμένει 1-0. 1-0 και κουλούρια το άλλο, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για άλλη μια φορά για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Να ευχαριστήσω και εσένα, Στέλιο, που ήσουν εδώ πέρα. Πάντα είπαμε ο καλύτερος έκτος παίκτης εδώ πέρα. Όποτε λείπει είτε ο Τάσος είτε εγώ, είσαι πάντα μια πολύ ποιοτική προσθήκη στην εκπομπή. Λοιπόν, θα πας, περιμένει γκόμενα τώρα, τι γίνεται? Όχι. Δεν ακούει, ο μπαμπάς. Ο παπάς ακούει γιατί δουλεύει. Μήπως ακούει και η κοπέλα? Η κοπέλα όχι. Η κοπέλα δεν ακούει. Γιατί αν υπάρχει καμιά άλλη κοπέλα θα πέσει και η πλάστης. Η κοπέλα είχε ακούσει πριν την τελευταία φορά. Αριανού η κοπέλα. Δεν ασχολείται. Εντάξει, δεν το κλειτώνεις. Δεν το σώσες. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Νομίζω ο Γιώργος είναι ό,τι του καλύτερο για αυτή την ώρα, έτσι. Και το μεσημέρι φυσικά με την εκπομπή πέναλτι από τις 3 μέχρι τις 5. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από μένα και το Στέλιο, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Καλό βράδυ.